είναι μαζί με την ανάπλαση της Παλαιολόγου, θα ξεκινάει δηλαδή από εκεί που ήταν το παλιό, από το δρομάκι που βρίσκεται μεταξύ της εστίασης και της πλατείας της Οστόπου Σμύρνης, θα είναι η ανάπλαση όλης της Παλαιολόγου και στην Οδόμιο. Έχει αναλάβει η εταιρεία να μας κάνει τις μελέτες, πάσης πίσω μελέτες, ώστε να είμαστε έτοιμοι να δημοκρατήσουμε το έργο. Το κόστος ακόμα δεν το έχουμε υπολογίσει. Περιμένουμε να μας καταθέσουν τις προτάσεις τους για να μας πει το κόστος. Χρηματοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι πριν ολοκληρωθεί η μελέτη δεν μπορούμε να έχουμε από κάποιον άλλο φορέα. Τώρα, ανάλογα ποιο θα είναι το κόστος της μελέτης, μπορεί να αναλάβουμε να το κάνουμε και με ίδιους χώρους. Κάτι άλλο ρωτήσατε, συγγνώμη. Θέλω να κάνω μια άλλη μια ερώτηση για κάτι άλλο. Σε αυτό το θέμα ρώτησα αν προβλέπονται κάποιοι σχεδιασμοί με το δημοτικό. Προβλέπονται σε όλο το σύστημα που σας είπα, από την αρχή της Παλαιολόγου μέχρι το τέλος της ομήλους του Δενιζέλ, προβλέπεται ποδηλατόρο. Άλλο. Έχει ανακοινωθεί για διάφορα κίνητα που βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και υπάρχει ένας κατάλογος που δημοσιεύεται και στο ποντίκι τέτοιων ακινήτων ότι περνάνε στο ΤΑΙΠΕΔ. Μεταξύ υπάρχει ένα στη Νέα Σμύρνη, ένα κίνητο στην Οδό Κερασούντος 29 που μέχρι πρώτος ανήκει στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Οικονομικών και είναι εντός σχεδίου. Δεδομένου ότι ο Δήμος μέχρι τώρα έκανε μια προσπάθεια, είχε ασχοληθεί με τα κίνητα που ανήκουν στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, ώστε αυτά να περιέλθουν στην κυριότητά του. Έχει κάνει κάτι ή προτίθεται να κάνει κάτι σε σχέση με αυτό? Καταρχήν, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία για όλα τα κίνητα τα οποία εκκρεμούν αυτή τη στιγμή, να κοιτάξουν να βρουν κάποιο τρόπο να έρθουν στην δικαιοδοσία του Δήμου. Έχει αναλάβει όλη αυτή την προσπάθεια ο κ. Τσουράκης. Τώρα για το συγκεκριμένο ακίνητο, νομίζω ότι και αυτό μέσα σε αυτά τα οποία διεκδικούν. Να είναι ελεύθερο κίνητο. Δεν είναι διεκδικήσιμο αυτό πλέον. Το συγκεκριμένο ακίνητο, ανεξαρτήτως τι μνημονιακή κυβέρνηση αποφασίζει τώρα, το συγκεκριμένο ακίνητο από το 2001-2002 έχει δηλωθεί από το Δήμο Νέας Μύρνης ως περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Νέας Μύρνης στο κτηματολόγιο και όποιος νομίζω πάει στο κτηματολόγιο θα διαπιστώσει ότι είναι καταγεγραμμένο στο Δήμο Νέας Μύρνης. Τώρα, όπως και όλα τα αφεντικά, όπως και πάρα πολλά, τώρα, αν η νομοθεσία οδηγεί κάπου αλλού, εγώ έχω τις άποψεις, αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο μέχρι στιγμής από πλευρές που θέλουν αυτά τα ζητήματα. Είναι τις άποψεις όλα αυτά να διεκδικηθούν από το Δήμο, είτε δια κόσμος, είτε δια διεκδικήσεως, είτε δια κάποιοδήποτε τρόπο, να τα μπλοκάρει ο Δήμος και να τα πάρει διαμαλωτιώσεως και οτιδήποτε κόσμο εδώ. Και νομίζω ότι ακόμα και το ΤΑΙΠΕΔ θα θέλει να πάρει λεφτά από αυτά τα κίνητα για την παγίδα τα ταμεία. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο Δήμος δια οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και αν δεν πετύχει και οποιαδήποτε άλλη χαρακτήρα την εκδίκησή του, να καταβάλει ο Δήμος τα χρήματα και να το πάρει ο Δήμος όπως κατά καιρούς έχει κάνει με τελευταίο παράδειγμα το Μενεγκράτους και Τραπεζούντος, όπου το αγοράσαμε σε διαγωνισμό και το προσθέσαμε στη δημοτική περιουσία όπως και άλλα κίνητα. Αλλά για το ακίνητο της οδού Κόλσης, για το οποίο συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, δεν είχα κάποια πρόταση από πλευρές της αντιπολιτεύσεως, την οποία εγώ προκάλεσα την προηγούμενη φορά θετικά, όχι προοπτικά, θετικά, να φέρει θέμα για συζήτηση για να το συζητήσω. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει. Κύριε Κουδελάκη, και την τελευταία φορά πάλι τα ίδια είπα. Πάντα λεπτά, όσον αφορά όλο αλλάζατε παρακολουθήσει. Σε βάθος χρόνου εμείς που το παρακολουθούμε το ξέρουμε καλύτερα. Για το συγκεκριμένο θέμα της εστίας τελευταία φορά λίγο πολύ, αυτά είπατε και ρίχνετε τον μπαλάκι τάχα μου και δίθεν στην αντιπολίτευση. Είσαστε δημοτική αρχή. Γιατί δεν το ξεκινάτε λοιπόν το θέμα? Και αφού δεν το ξεκινάτε εσείς, για ποιο λόγο μιλάτε έτσι με εμφόμενος την αντιπολίτευση? Είναι τελείως διαδικαστικό, είναι απλώς μια ανάγκη μια μαρτυρίας και τίποτε άλλο. Περνάμε λοιπόν στη διαδικασία διάταξη. Πρώην διαδικασία διάταξη, όσοι υπάρχει ένα έγινε, το κάνει κύριε Δημαρχή. Ο πρώην εθνική στέγη και. Για πρώτη αναμόρφωση προπολογισμού τη εθνική στέγη, χρονικό του 2013,
μας έρθε σήμερα το πρωί και γι' αυτό το φέρνουμε έκτακτο. Είναι ορισμένες κωδικοί που αλλάζουν. Εδώ είναι ο κ. Μπάκαλης, αν θέλει κάτι να συμπληρώσει. Θέλει κάτι να μας πει. Θα προλαβαίνουμε να θα εκλέξουμε την αναδίκηση. Όχι, δεν κάνουμε. Μου μιλάνε στο για αυτό τώρα. Έχετε να το δείτε, το έχει δικαία πέμπτη, θέλετε να... Επικυρώθηκε ο υπολογισμός από την περιφέρεια, αλλά μας είπε να μειωθεί κατά 20% και τα έσοδα και τα έξοδα. Και μειώθηκαν, όπως βλέπετε, είναι μπροστά σας, πόσα, τι έξοδα μειώθηκαν και τι έσοδα. Επίσης, δεν είχαν μέσα στον προϋπολογισμό, είναι για το δώρο των Χριστουγέννων των συμβασιούχων που δεν έχουν πληρωθεί το 2012 και έχει μπει το 2013. Αυτός είναι, αυτή είναι η αναγόρη. Μάλιστα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Πάγκαλη? Όχι. Και είναι κάτι σύμφωνο. Για το θέμα το έκτακτο, οι αξιλάρεποι, είμαστε σύμφωνοι? Όχι, δεν είμαι θα σύμφωνοι. Διαφωνεί η πολιτική σου πρόσφαση αυτό το άρθρος. Διαφωνήσει μια άρχης. Υπάρχει άρθρος. Υπάρχει άρθρος. Υπάρχει άρθρος. Υπάρχει άρθρος. Οπότε το θέμα, ναι, το καταλάβαμε αυτό εσύ, κυρία Πέτρη. Ως προς αυτά προσθέτουν. Αυτό είναι το πραγματικό.
Δεν θυμάμαι, εσύ να μην κάνω κομμάτι, μπορεί να μισό λεπτό. Κύριε Παρήγη, το ανέφερα για την Γιούτσια που τους είπε. Παρακαλώ, επί του θέματος, υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις, παρακαλώ. Ο κ. Σκούπας, ο κ. Μιχαλάκης, στην υγεία. Είναι προφανές ότι θα καταψηφίσουμε την αναμόρφωση, όπως θα καταψηφίσουμε οποιαδήποτε αναμόρφωση και δεν έχει νόημα να πούμε και επί της ουσίας ή δύο-τρία πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να συνεχίσουν. Να απαντήσω όμως και πάλι στα περί προχειρότητας που ακούστηκαν. Την Παρασκευή μας στείλατε την ημερήσια. Σήμερα ήρθε ο Δήμαρχος εδώ και έκανε και διορθώσεις. Δηλαδή, αν το Δημοτικό Συμβούλιο γινόταν απόψε το βράδυ κατά τις 8 η ώρα, θα είχαμε και άλλες διορθώσεις. Αυτό το κάνουμε. Και να μην πάρει και ένα μέρος του κεφαλαίου.
στα 10-15.000 ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτή η συγκεκριμένη αύξηση σε αυτόν τον κωδικό αριθμό. Αν τώρα κάποιο που εκπροσωπούσε την τότε δημοτική αρχή έχει να κάνει ένα σχόλιο για τις 17 αναθέσεις σε 17 μέρες, απευθείας αναθέσεις, όταν εδώ νομίμως μια απλή ανάθεση που είναι να απομυθευτούμε ένα πράγμα και δεν το ψηφίζεται, τότε ενδεχομένως αυτό να χρειάζεται μια εξήγηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Σας παρακαλώ, συνάδελφε. Έχεις επίγνωση πολύ για αυτό το λόγο. Γιατί σας παρακαλώ, πρέπει να μην ξέρετε. Υπάρχει αντίρρηση στο θέμα 2. Συνάδελφε. Υπάρχει λοιπόν αντίρρηση από ό,τι βλέπω από την κύριο Κούπα, από την κύριο Δημάκη, από την κυρία Δάνου, από την κυρία Παπαγουρή, από τον κύριο Μάλτη. Από μένα, κύριε. Από τον κύριο Τσιάπη, συγγνώμη. Και επίσης από τον κύριο Σουκώτα, το θέμα το δεύτερο είναι προφανή κατά την ψηφία. Προσήκητα ο κύριος Σουκωτός, Άγγελη Καλσόγης. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στην Ελλαδία. Είναι έντες και διάθεση πλήθος 6.000 που αφορά κοινόχους στα δημοτικού κτηρίου. Είναι το κτήριο που στεγάζεται το γυμναστήριο στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτή από το μήνα Απρίλιο μέχρι το μήνα Δεκέμβριο του 2012 δεν είχαν καταθέσει ποτέ κοινόχρηστα και τα θέλανε όλα μαζί. Είναι λοιπόν ένα λογαριασμό 6.125 για κοινόχρηστα από τον Μάιο, από τον Απρίλιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2012. Αλλά τα πληρώναμε μέχρι τότε και δεν πληρώναμε. Τα πληρώναμε μέχρι τότε και δεν πληρώναμε. Οι διαχειριστέ του πλούτου είναι διοκτήτε, είναι ξέρω εγώ, διοκτήτε όλα, κανένα ρωτά. Αυτό δεν κατέθεται στο Δήμο καρδιά που να είναι κοινόχρηστα. Τα έφερε όλα μαζί. Τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Απρίλιο, τον Δεκέμβριο, αρχές του 2013, έφερε τα κοινόχρηστα όλα αυτά. Μάλιστα. Δεν ήταν ότι τα είχε καταθέσει και δεν τα δίναμε. Είναι τα χαρτιά όλα από πίσω, τα δημιουργικά. Εάν για 7 μήνες Απρίλιο, δεν είναι 7-9 μήνες. Είναι 9 μήνες. Είναι 10.000 που είναι το χρόνο. 10.000. Το χρόνο. Είναι 3 ώρα που πάνε, γιατί είναι 1 ώρα. Εμείς πάμε πάσο. Ωραία, ρε πάσο. Τι εννοούμε. Είμαστε κάτω. Λοιπόν, με αρνητική προσοχή του κ. Κουβέντα, πάμε πάσο. Για μένα πάσο είναι σαν καρδιά. Πάσο, ξέρεις από καρδιά. Όχι, καρδιά να σου πω. Έχεις πάρα πολύ χρυσό. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, με εκδόση με αρνητική του κ. Κουβά. Τι είπε, λευκό είπε λοιπόν, πράγμα. Λευκό, άγιο πετούμενο το πάσο, συγγνώμη δεν κατάλαβα. Δεν πέσουμε μπάλα σαν άξι. Το κατάλαβα πολύ. Λοιπόν, λευκό από την κύριο Κουβά, λοιπόν, να προσάσει. Ο οποίος λευκό, εσύ είσαι η κυρία Νανού. Λευκό, η συνάδελφη λοιπόν, το θέμα είναι ότι η επιστροφή αχρεωστήτως καταπιτέλος ποσού αφορά ένα νέο σε άδεια διαμονής από τα Συμφωνούμε λοιπόν το θέμα 4 περνάει κάτι περνάει ομόφωνα. Πάμε στο θέμα 5. Παράταση αδείας μουσικών οργάνων και κατήγη των κοινωνικών διαπρόσωπων. Κύριε συνάδελφε, υπάρχει ένα... Προσύγετε κύριε μου το που πάρει. Υπάρχει ένα αίτημα από ορισμένους κατασυμματάρχες της πλατείας για παράταση του ωραρίου. Να θυμίσω εδώ ότι από την αστυνομική διάταξη το ωράριο που κοινωνική περίοδο είναι στις 10 και τη θερμή περίοδο στις 11. Υπάρχει όμως, υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία προβλέπεται από τον νόμο, η οποία δίνει παράταση στο ωράριο και
παράταση μισή ώρα. Δηλαδή πρέπει η παράταση να είναι μηδιακή περίοδο 12 και μηδιακή περίοδο 9. Το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει δυνατότητα τη αλλαγή τη συγκεκριμένη απόφαση τη κατοικία να την καθιερώσει την απόφαση αυτή τη επιτροπή τη ζωή, αλλά μπορεί να την αλλάξει. Η πρότασή μου λοιπόν είναι, επειδή πραγματικά γίνονται αδέρφη πάρα πολλών θυμάτων των κατοίκων, ότι υπάρχει όχληση στην πλατεία. Απ' τη μια και απ' την άλλη, ότι πιστεύω ότι όλοι παρανομούν και αυτό το μισάωρο απλώ θα είναι μια παράταση τη παρανομία. Εγώ προτείνω στο Σώμα να πάρει απόφαση να παραμείνουμε στο ίδιο ωράριο. Δηλαδή στις 12 τη χειμερινή περίοδο και στις 1 τη θερμή περίοδο. Παρακαλώ. Θα συμφωνήσω με την πρόταση του Δημάρχου, γιατί πραγματικά παραβιάζουν κατάφορα το ωράριο. Και αν τους δώσουμε άλλη μισή ώρα, από εκεί που είναι μία, πάνε δύο, θα πηγαίνουν τρεις και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να παραμείνει όσο έχει και να μην το αλλάζουμε. Παρακαλώ, μία επειδή κινδυνεύουμε να γίνουμε μάρτυρας στο θέμα του παραλόγου, ο Δήμαρχος το ανέφερε ότι κανένας δεν πειθαρχεί το ωράριο. Όλοι κλείνουν τα καστόχωνα και τα μηχανήματά τους σε 1, 1.30, 2. Ναι, πολλοί, στις 3, ναι. Το να το αρνηθούμε είναι, νομίζω ότι εδώ πέρα δεν έχει να κάνει τίποτα, δεν είναι θέμα ουσίας αυτό το πράγμα. Στις σημερινές εποχές δεν ξέρω αν ξέρετε που διέρχονται τεράστια κρίση στα καταστήματα που τα περισσότερα μαγαζιά έχουν και προσωπικό. Θα έλεγα ότι αυτή η μισή ώρα δεν νομίζω ότι έχει κάποιο balance όσον αφορά ας πούμε, την αυστηρότητα ή την πλούμα κλπ. Ίσα-ίσα που τους δίνουμε τη δυνατότητα βλέποντας και αυτοί ότι και εμείς σκύβουμε στο πρόβλημά τους να είναι πιο νόμιμοι αν θέλουν να είναι. Αν δεν είναι νόμιμοι, το βλέπει η αστυνομία αυτό, το βλέπει η ΠΕΡΠΑ, το βλέπει και τρώνε τις μηνύσεις τους και κλείνουν. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί και αν δούμε άλλες περιφέρειες, δηλαδή τι να σου πω τώρα, πάνω από τα πρώτη μου σε αυτό το καλό, Κουρνάζι, Ξωργού Πειραιά, Καλαμαριά, Ρόδο, αυτοί είναι τουριστικές περιοχές. Αλλά και μια σβήνη ελάχιστη. Μαζί με δήμαρχη πολύ κόσμο. Τα δάχτυλα της μιας χείρος είναι που έχουν δώσει παράσταση τώρα, ελάχιστη. Νομίζω η μισή ώρα δεν είναι τόσο πολύ. Δεν έχουμε τη δυνατότητα συνόμευση. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα συνόμευση, οπότε να μπορούσαμε. Εγώ πολύ περισσότερο παραπάτησα. Εγώ πολύ σωστά την παραπάτησα. Εγώ πολύ σωστά την παρανομία. Μα και τώρα, και τώρα παρανομούν. Μία η ώρα το κλείνουμε. Μια, δύο, τρεις, το ξέρει ποιο σου κλείνει, σου όλοι. Παρακαλώ, πάμε σε υπέρ τη ερώτηση. Τι. Ερωτήσει, παρανάλε. Ένα λεπτό, πρόεδρε. Ένα λεπτό, πρόεδρε. Πριν τοποθετηθεί, κυρία Νάμ, επειδή πρόκειται για ένα θέμα κατά τη γνώμη μου εξόχως πολιτικό στην πόλη και καλό ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλό δεν θα ήταν οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας οι οποίοι μειοψήφισαν να εκθέσουν και την άποψή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για ποιο λόγο δηλαδή. Σύμφωνα με τη δική μου λογική και τη λογική του κυρίου Κουπελάκη, οι πάντες εδώ σε τέτοια θέματα πρέπει να είμαστε διαφανείς στις θέσεις μας. Όσον αφορά την τοποθέτηση της παράταξης, θα την αναπτύξει, κυρία Ανάμου, μην βιάζει. Ας την κυρία Ανάμου που αναπτύξει μια χαρά. Λίστε το μικρόφωνο. Κυρία Νάνο, δεν θα είναι. Λέγεται συντρογή, παρακαλώ, κύριε Νάνο. Είχα εκφράσει στη συνεδρίαση εκείνη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είχα εκφράσει την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να αλλάξει το ισχύον θεσμικό, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τους όρους και τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων και τα καταστήματα οικονομικού ενδιαφέροντος. Για τους λόγους που προανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος. Αφενός ναι, γιατί η παράταση κατά μισή ώρα δεν θα συνεισέφερε σε κάτι. Επιτέλους δεν υπάρχουν δυνατότητες αστυνόμευσης και άρα θα οφειλούμε αρκετά από
πραγματικά παραβίαση. Περαιτέρω είχα εκφράσει την άποψη ότι εφόσον υπάρχει ήδη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργία μουσικών οργάνων για τα καταστήματα του Δημοτικού Ενδιαφέροντο, τυχόν αναθεώρηση, θα έπρεπε να ληφθεί επίση μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι σωστή η διαπίστωση ότι παραβιάζουμε το βάρο του και όσο και δεν χρειάζεται να δώσει και παραπέρα δυνατότητα για την μουσική. Αλλά πέρα από τη διαπίστωση έχει σημασία γιατί κάνουμε σαν Δήμος ώστε ακριβώς να μην συμβαίνει αυτό στις καφετέριες και όχι μόνο όσον αφορά τη μουσική, αλλά και συνολικά σε ό,τι συμβαίνει στην πλατεία που έχει μετατραπεί σε μια απέραντη καφετέρια με τραπεζοκαθίσματα, δημιουργώντας έτσι πρόβλημα στους πολίτες, στους δημότες, όχι μόνο στο κομμάτι της όπλησης από τη μουσική, αλλά και από το γεγονός ότι έχει γεμίσει παντού καθίσματα και κανένας δεν μπορεί να κάνει μια άνετη πόρτα και τα παιδάκια να παίξουν. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς σαν δημοτική αρχή αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την λογική ανάπτυξη των καφετεριών. Επειδή αναφερθήκατε στην επέκταση του τραπεζοκαθίσματος, θέλω να σας διαβεβαιώσω και αν έχετε κάποια διαφορετική άποψη να το συζητήσουμε, ότι δεν έχουμε δώσει καμία καινούργια θέση επέκταση στα τραπεζοκαθίσματα. Δηλαδή, ένα καινούριο κατάστημα που δημιουργείται στην πλατεία και δημιουργούνται πολλά, κόβεται από τους υπόλοιπους και παίρνουν καινούργιες θέσεις. Δεν έχουμε δώσει καινούργιες θέσεις, παρά το ότι έχουν γίνει πάρα πολλές καφετέρειες, δεν έχουν πάρει, έχει γίνει επέκταση των ορίων τραπεζοκαθισμάτων. Απλώς, αυτοί που έχουν τώρα μοιράζονται το χώρο, αν είναι τρεις, το μοιράζονται τέσσερις, το μοιράζονται πέντε. Επέκταση δεν έχει γίνει πουθενά. Προσύγχρονο κύριε Σύμβουλο, υπάρχει άλλο συνάδελφο που θέλει να πει. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Ότι για να φτάσουμε σε αυτή τη φάση όμως να έχει τόσο πολλά καθίσματα στην πλατεία, με κάποιο τρόπο τα αποκτήματα αυτά. Και από τη στιγμή που έχει τόσα πολλά. Απαντάω τώρα και ο Μαγκουρέλ για την επέκταση που λέτε. Δεν έχει δοθεί επέκταση. Άρα το πώ φτάσαμε εδώ που φτάσαμε είναι μια ιστορία. Άρα κάπω πρέπει να λυθεί όλο. Το πρόβλημα είναι γιατί να μειώνονται σε τόσο πισάκι. Εσύ μιλήσεις, κυρία Αντάλη. Αυτό κάνει εισήγηση, κυρία Νάμου. Κυρία Νάμου, αυτό που ωραία, πράγματι, κύριε Γραμματέας, παρακαλώ, σημείωσα. Το νόμο δεν σας είπα. Βεβαίως, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Κύριε Γραμματέας, προηγείτε. Κύριε Μάκης, πρώτα θα αφήνουν εδώ μη σήμερα. Τώρα, κύριε μου, δεν είπα τίποτε εγώ. Θέλετε τι να κάνει μετά. Ο κ. Κουτελάκης είναι άλλος εδώ. Όχι, δεν είναι άλλος. Εντάξει, αυτή είσαι ο κόσμος που πάμε με την παρουσία. Προηγείτε, ο κ. Ματής. Όχι, κ. Ματής, το λόγο. Κατά την άποψη της παράταξης μας, πρόκειται για μια αρμοδιότητα, μια από τις πολλές που περάσαμε στους Δήμους, η οποία επί της ουσίας δεν έχει, είναι μάλλον ανούσια και δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο ύπαρξης, να το πω έτσι. Επί της ουσίας, καθόμαστε να νομιμοποιήσουμε μία πράξη όπου ανεξαρτήτως ότι θα κάνουμε εμείς, αυτή δεν θα παίξει κανένα ρόλο, γιατί πολύ απλά, έτσι όπως είναι διαμορφωμένα τα πράγματα, εμείς καλούμαστε να κάνουμε τους τροχονόμους, τους χωροφύλακες ή οτιδήποτε χωράνε πολλά εδώ πέρα, λοιπόν, σε μια κατάσταση η οποία έχει βασίλει σε εξής γεγονός. Ότι μέσα στην ελεύθερη διακίνηση της διασκέδασης χωράνε διάφοροι τύπους και τρόπους. Υπάρχουν λοιπόν κέντρα και κέντρα, υπάρχουν χώροι που προσφέρουν από προπολιτιστικά μπορώ να πω θεμητές και ικανοί να αναπαράγουν μια αισθητική στον κόσμο και φτάνουμε μέχρι τις εκαταστήσεις
ανάθεμα την ώρα για τη στιγμή να μην τα χαρακτηρίσω εδώ πέρα με το δείγμα. Παραδείγματο είναι και στην πόλη μα. Υπάρχουν προϋποθέσεις για μια λειτουργία καταστήματος, η οποία στηρίζεται στην ικανότητα του ιδιοκτήτη να έχει αυτές τις προδιαγραφές. Δηλαδή να έχει υπομόνωση, να έχει κλιματισμό, να έχει προσωπικό κλπ. Ξέρετε πολύ καλά, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, ότι ειδικά σήμερα, παλιά συνέβαινε, σήμερα ακόμα περισσότερο, τίποτα από όλα αυτά δεν πληρείται. Και το αποτέλεσμα είναι, παρότι εγώ με συμπάθεια ψηφίζω τον Θεό Παναγιώτη, ότι να διευκολύνουμε τους μαγαζάτορες, δεν είναι όλοι το ίδιο πράγμα. Ένα και στο χέρι. Το δεύτερο είναι ότι δεν προσφέρεις καμία μα καμία διευκόλυνση στο να κρατήσει τον υπάλληλό του μέσα σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι πολύ απλά, είναι προδιαγεγραμμένο ότι αυτός που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κρατήσει ένα μαγαζί τέτοιο κάτω από αυτές τις συνθήκες θα το κλείσει προς όφελος του μεγαλύτερου που θα σου πασάρει οτιδήποτε γουστάρει εκείνο. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι μια παρέμβαση θετική ή αρνητική σε αυτή σε αυτό το ερώτημα, σε αυτό το ζήτημα που κουβεντιάζουμε, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία από τη δικιά μας την πλευρά. Ευχαριστώ σας, κύριε Καλοκουμπάρο. Όπως ξέρετε, είμαι μέλος της ποιότητας ζωής και η πρόταση για το μισάωρο ήταν δική μου και φέρω την ευθύνη της πρότασης. Μα τρομάξατε, κύριε Κουντολάκη, λέω ότι είπα πάλι λάθος, πια. Μην μας επιπλήτετε έτσι. Όχι, ακόμα και ο ίδιος μας επιπλήτει. Αλλά να προσέχουμε. Λοιπόν, ο λόγος είναι... Γεια σου, ρε Γιώργο, που τρομάζεις τον κόσμο. Τι να κάνουμε, και σένα, και σένα. Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα, ελάτε. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λίγο, το θέμα το μισάω, νομίζω είναι θέμα... που είναι εκτός του άνευ, το μισάωρο δηλαδή, λόγος να γίνεται. Από πλευράς μου υπόθηκε έτσι σαν μια πρόταση καλής θελήσεως προς τους μαγαζάτορες. Βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή θα προσθέσω, αν το είπε καλοσκεφτεί, έπρεπε να πω το μισάωρο το δίνουμε με την προϋπόθεση ότι εκεί που θα σέβονται τους νόμους του κράτους, όπως για παράδειγμα την απαγόρευση του καπνίσματος. Που δεν το σέβεται κανείς και λόγω καταστρατηγής υπάρχες. Τις οφειλές τους προς το Δήμο κλπ. Όμως, για να μην είμαι ασυνεπής με την πρότασή μου, έστω και αν δεν τη σκέφτηκα σε όλη τη διάσταση, θα επιμείνω στο μισάωρο, γιατί δεν είναι θέμα, νομίζω, που καταστρατηγεί το 12 να γίνει το 10,5 ή το... 2 να είναι 2,5 που δεν φτάνει στο 2, το 12,5 τελειώνει, εννοείται. Αυτά τα θέλω. Και επίσης είναι μια διάθεση από πλευράς της πόλης να δούμε αν θέλουμε να ενισχύσουμε και την ύπαρξη νεολαίας στην πόλη μας και όχι να είναι η Νέα Σμύρνη μια υπνοπολή, τι να κάνουμε. Και το μαγαζιά και η μουσική είναι και αυτή ένα μέρος της πόλης. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να σημειώσω με ιδιαίτερη καταπίεση ότι ανεξαρτήτως της εκκίνησης της σκέψης των συνδυασμών της αντιπολίτευσης, το γεγονός ότι συγκλίνουν και οι περισσότεροι συνδυασμοί της αντιπολίτευσης στο να παραμείνει το ωράριο όσο είχε και να μην τροποποιηθεί, το θεωρώ θετικό. Όμως παρατηρώ τα εξής στοιχεία που θέλω να αναδείξω. Πρώτον, αν καταλαβαίνω, ο κ. Ματής στην κατάληξή του κατάλαβε ότι θα ψηφίσει λευκό. Αν έχω ερμηνεύσει σωστά την τοποθέτησή του, θεωρώ ότι είναι πολιτικό λάθος. Δηλαδή, αν συνδυασμοί που εμπνέονται από τις απόψεις, από τις οποίες εμπνέεται ο συνδυασμός του κ. Ματή και τις σέβομαι απόλυτα, σε μια προσπάθεια να κρατήσουμε χαμηλά το ωράριο, για να μην οχλούμε την πόλη και τους πολίτες περισσότερο από ό,τι τους οχλούμε τώρα, και για να δώσουμε τον τόνο στους πολίτες και όχι στους επιχειρηματίες,
για να δώσουμε τον τόνο στους κατοίκους και όχι σε αυτούς που κάνουν εμπόδιο στην πόλη. Οι οποίοι είναι χρήσιμοι και αυτοί, αλλά πρέπει να βάζουμε κανόνες προτεραιότητας. Αν για μας η προτεραιότητά μας είναι ο πολίτης πάνω από τον επιχειρηματία, τότε έστω και συμβολικά, γιατί η μισή ώρα δεν εδάγει τίποτα φοβερό και τρομερό, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, όσοι διαπνέονται από αυτές τις αρχές και διαπνέονται ειλικρινά και δεν θέλουν να χαϊδέψουν άλλοτε τα αυτιά του ενός και άλλοτε τα αυτιά του άλλου, θα πρέπει να στηρίξουν την πρόταση του Δημάρχου, έστω σε συμβολικό επίπεδο, όπως έκανε προηγούμενα και συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση της κυρίας Νάνου, όπως είπε προηγούμενο ο Δήμαρχος. Αλλά θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις, γιατί ακούγονται πράγματα από ανθρώπους που επιτρέψαν να πω ότι δεν ζουν την πόλη, απλά περνάνε από αυτήν έτσι επιδερμικά. Υπάρχει καμιά πόλη, κανένας δήμος των Αθηνών, οποιασδήποτε απόχρωσης, που αυτό που διαθέτει στο δημόσιο του χώρο, συνολικά στο δημόσιο του χώρο, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, να είναι μικρότερο των 2.000 τετραγωνικών που διαθέτει Νέα Σμύρνη στο σύνολό της για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες και πάρκα. Ποιος είναι αυτός που λέει και δικαιούται να το λέει, απλώς καταθέτω τη διαφωνία μου, ότι είναι πολλά τα τραπεζοκαθίσματα της πλατείας. Ναι, είναι πολλά. Είναι 10.000 τετραγωνικά η πλατεία, είναι 2.000 τετραγωνικά τα τραπεζοκαθίσματα, είναι πάρα πολλά, αλλά με την εξής υποσημείωση, ότι σε καμία άλλη, σε καμία μα καμία άλλη πλατεία της Νέας Σμύρνης, πάρκο ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχουμε επιτρέψει πλην αυτού του μικρού των 4 τετραγωνικών κηλικίου του Άλσους. Πηγαίνετε να δείτε τα κηλικία και τα αναψυκτήρια που έχουν γίνει σε όλους τους δήμους, οποιασδήποτε πολιτικής κατεύθυνσης, όταν έχουν άρθει σαν το δικό μας ολόκληρα αναψυκτήρια και επιχειρήσεις με τεράστια έσοδα για το Δήμο και εμείς έχουμε περιοριστεί και καλώς στα 4 τετραγωνικά του Άλσους και καμία άλλη πλατεία δεν έχει τραπεζοκαθίσματα. Εκτός αν θέλετε, σε μια πόλη των 120.000, να μειώσουμε και άλλο τα τραπεζοκαθίσματα, πάμε στα 500, στα 600, στα 1000 τετραγωνικά, να μην χωράνε ούτε οι πολίτες μας και να τους στέλνουν για καφέ στο Φάλιρο. Για μια πόλη των 120.000 κατοίκων ή 110.000 κατοίκων θέλει να βγει κάποια στιγμή και έξω. Και θέλει να καθίσει κάπου, αν δεν να τη στείλουμε αλλού, στην πόλη της να πιει καφέ. Και δεν τις έχουμε επιτρέψει σε καμία πλατεία. Στην πλατεία Σταδίου, στην πλατεία Ζαρίφ, στην πλατεία Άνοιξη, στην πλατεία Γουρνόβα, στην πλατεία Σκατζουράκη. Σε ποια πλατεία υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα? Και γιατί την έκανε σε καμία 20.000 κατοίκων? Όλοι οι Δήμοι, σε όλες τις πλατείες, επιτρέπουν την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Όλοι οι Δήμοι σε όλες τις πλατείες. Επειδή εμείς δεν επιτρέπουμε στις άλλες πλατείες, και αυτό είναι διαχρονικό, δεν είναι της Δημοτικής Αρχής του 98, είναι και της Δημοτικής Αρχής του 94 και της Δημοτικής Αρχής του 85. Δεν το λέω απολογιστικά συνολικά για τον Δήμο. Δεν το λέω ως επίτευγμα μιας Δημοτικής Αρχής. Είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια πλατεία που δεν διαθέτει κανένας άλλος Δήμος και που τώρα είναι απολύτως διευρυμένη και φτάνει τα 100 στρέμματα ο ευρύτερος χώρος της, να έχει ένα χώρο για να καθίσει ο πολίτης εκτός από το παγκάκι να πιει και το καφέ. Δεν είναι όλα τα θέματα με το παγκάκι. Δεύτερο, εάν κάποιος θέλει τη Νέα Σμύρνη και δεν ισχυρίζεται ότι το λέει κανένας, το λέω ρητορικά ο Μπουρνάζιο, εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ με τη λογική ανάπτυξη του Μπουρνάζιο. Δεν λέω ότι το ισχυρίστηκε κανένας συνάδελφος. Λέω απλά καταθέτω τη διαφωνία μου. Ενώ ταυτόχρονα πιστεύω ότι η πόλη της Νέας Σμύρνης είναι μια απολύτως νεανική πόλη στον τρόπο με τον οποίο ζει. Έχει νεανικότητα. Στο δημόσιο χώρο τους έχει νεανικότητα και κατά τούτο διαφέρει από το ψυχικό, την Εκάλη, τη Φιλοθέη, τη Δροσιά που είναι η Υπνούπολη. Δεν είναι η Υπνούπολη. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Μπορεί να είναι πυκνοκατοικημένη και αυτό είναι το αρνητικό της, το μεγάλο της αρνητικό, αλλά έχει μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ χώρου κατοικίας αλλά και χώρου ψυχαγωγίας και χώρου διασκέδασης και χώρου εμποδίου και χώρου υπηρεσιών και χώρου πολιτισμού. Έχει εξαιρετικές ισορροπίες σε αυτά τα. Και αυτό δεν είναι επίτευγμα κάποιας δημοτικής αρχής. Είναι διαχρονική διαμόρφωση των συνθηκών λειτουργίας αυτής της πόλης και γι' αυτό άλλωστε βγήκε η καλύτερη περιοχή της Αθήνας σε πρόσφατο κάρο μέγιστου περιοδικού και νεολαίστικου περιοδικού του Λάιφο μεταξύ των 10 με άλλων 9 υποτίθεται ανταγωνιστικών γειτονιών της Αθήνας. Βγήκε πρώτη στα χαρακτηριστικά που έχει του. Και το Λάιφο είναι ένα νεολαίστικο περιοδικό. Διαβάζεται από νέους ανθρώπους. Δεν είναι μια κλασική εφημερίδα ή δεν είναι κάτι άλλο.
οι επιστήμονες την κάνουν. Είναι γεγονός ότι τέτοια θέματα όταν συζητούνται και μεγάλη σημασία έχουν, αλλά δίνουν και την ευχέρεια σε όλες τις παρατάξεις να ξεδιπλώσουν την αντίληψή τους, τη φιλοσοφική τους αντίληψη όσον αφορά το πώς θέλουμε την πόλη. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα αυτό σφαιρικά. Είναι γεγονός, το ισχυρίστηκαν αρκετοί συνάδελφοι, ότι όσον αφορά το ωράριο, την παράταση του ωραρίου, ουσιαστικά και το ξέρουμε όλοι και αυτό θα γίνεται και από εδώ και πέρα, τη μισή και τη μία ώρα παραπάνω οι καταστηματάρχες την παίρνουν από τη σημαία όπως λέγαμε στο στρατό. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε ούτε με ισχυρή αστυνόμευση ή και με κανέναν άλλο τρόπο να το επιβάλλουμε. Όμως εμείς εδώ είμαστε πολιτικό όργανο του Δήμου και πρέπει να λειτουργούμε πριν απ' όλα, τουλάχιστον όσον αφορά την πολιτική μας άποψη για τα συμφέροντα του Δήμου. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε το συλλογισμό λίγο νωρίτερα. Τι είδους πόλη θέλουμε εδώ? Υπόθηκε ότι η Νέα Σμύρνη δεν είναι υπνούπολη. Σαφώς και δεν είναι υπνούπολη. Η Νέα Σμύρνη δεν είναι πόλη αμοιβούς κατοικίας. Υπάρχουν όμως, και το έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχουν όμως γειτονιές που μπορούν να λειτουργήσουν σαν κυψέλες αμοιβούς κατοικίας και έχει διατηρηθεί ο χαρακτήρας αυτός και ορθώς ως προς τούτο λέει ο κύριος Κουτελάκης ότι αυτό είναι επίτευγμα όλων των δημοτικών αρχών. Στο συγκεκριμένο θέμα λοιπόν, να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, γιατί πολλά λέγονται ότι είναι πολλά τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία. Ίσως να είναι πολλά. Να απαντήσουμε επίσης στο ερώτημα, τη σύγχρονη πόλη πώς την αντιλαμβανόμαστε? Σαν μια πόλη όπου δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει τους κατοίκους της στις ώρες της σχόλης, όπου δεν θα μπορεί ο κάτοικος να βρίσκει τα πάντα στην πόλη του και να μην αναγκάζεται πράγματι να φεύγει προς άλλες κατευθύνσεις και προς άλλες γειτονιές. Ορθώς λειτουργεί λοιπόν σε γενικές γραμμές, κάποιες αντιρρήσεις είχαμε και έχουμε, όσον αφορά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Και ορθώς δεν επιβάλλεται με το ζόρι μεγαλύτερη ανάπτυξη, ορθώς κατά τη γνώμη μου, ενώ η πίεση είναι τεράστια τα τελευταία χρόνια. Ίσως κάποια στιγμή εκεί όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας έτσι ώστε να μπορεί αυτή η πλατεία να αναπτύξει και να δεχθεί και να υποδέχεται μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων. Και κάτι άλλο, είναι κακό κατά την άποψή σας η Νέα Σμύρνη με την πλατεία της και γενικά με κάποιες άλλες δραστηριότητες της να αποτελεί και πόλο έλξης των γειτονικών περιοχών? Πιστεύω ότι κανείς δεν θα απαντήσει όχι. Πάμε λοιπόν στο τι πρέπει να διασφαλίσει όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα ή τουλάχιστον τα κέντρα που λειτουργούν και τη νύχτα στη Νέα Σμύρνη. Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία και το τονίζω πάση θυσία, να γίνει το κέντρο της Νέας Σμύρνης ένα σύνολο καταστημάτων τύπου σκυλάδικο. Με συγχωρείτε για την έκφραση, καταλαβαίνετε όλοι τι θέλω να πω. Νομίζω δεν έχω και άλλη έκφραση, θα το περιγράψω καλύτερα. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να επιλέγουμε πολιτικές τέτοιες που θα είναι αποτρεπτικές ώστε να εξελιχθεί η πόλη με τον Α, Β, Β, έτσι. Το ότι μία καφετέρια βάζει μουσική και το καλοκαίρι παρατείνει το ωράριο και παίρνει και άδεια από τη σημαία είναι μέσα στις παράπλευρες απώλειες, θα έλεγα. Το αν εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και αν ως Δήμος αρχίσουμε και δίνουμε μία παράταση μισή ώρα σήμερα, μισή ώρα αύριο, να είστε βέβαιοι ότι έχουμε δώσει κατευθείαν το στίγμα ότι το κέντρο της Νέας Σμύρνης σε λίγο καιρό μπορεί να λειτουργήσουν και σκυλάδικα και τουζουξίδικα και πώς τα λένε τα άδικα, όλα αυτά. Κάτι το οποίο πρέπει πάση θυσία, από ό,τι καταλαβαίνω, να, και είστε της γνώμης αυτής όλοι, να αποφύγουμε. Μόνο και μόνο για σημειολογικούς λόγους λοιπόν, κακώς προτάθηκε παράταση του ωραρίου. Γι' αυτό το λόγο, και δεν το ψηφίσαμε βεβαίως, δεν το ψήφισε η εκπρόσωπός μας, και γι' αυτό το λόγο είμαστε αρνητικοί και ήμασταν διαχρονικά αρνητικοί σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις, αν το πούμε έτσι. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακός, παίρνω τη λέξη πίσω, δεν ήταν μεθόδευση. Αντίληψη ήταν. Έχω την αίσθηση ότι προσπάθησα
σφαιρικά όσο το δυνατόν να δείξω μια άποψη του θέματος που έχουν στο κεφάλι σου, έτσι είναι τα πράγματα. Αν μπέρδεψεις όμως, αυτά που είπες είναι εις βάρος αυτό που θα ψηφίσεις. Εις βάρος αυτό που θα ψηφίσεις. Αλλά μην το θυμίσεις. Κάνεις λάθος. Είμαι... Καθόλου υπέρ της παράτασης δεν είμαι. Αντιθέτως, λάθος κατάλαβες, Δήμαρχε. Είναι προφανές αυτό, αφού συμφώνησε και. Γιατί το σκεπτικό σου πήγαινε. Όχι, το σκεπτικό μου είναι άρρωστα. Κέντρα τα νυχτερινά σε αυτά που έχουν πάντοτε. Έτσι, αυτά δεν πρέπει, τα σκυλάδικα λοιπόν δεν πρέπει να έχουν θέση στο κέντρο της πόλης. Ας υπάρχουν περιφερειακά στη Σύμβουλο όπως υπάρχουν. Όχι στο κέντρο της πόλης. Καλά, κυρίε και κύριοι, μιλάω. Ωραία, το υποσυζήτηση θέμα για την παράταση της ωραρίου λειτουργίας των δρομοσυφών οργάνων κατά την εκτίμησή μου είναι πολύ λεπτό και εμείς εδώ που βρισκόμαστε και εκλήθημε να αποφασίσουμε είμαστε υπεύθυνοι ένα από τον συνδημοτών μας για την ησυχία τους και για την καλή τους διαβίωση. Το θέμα αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Έχει από πολλά χρόνια που ξεφύγει από τις αρμόδιες αρχές, αστυνομία και ΕΠΕΡΠΑ. Πώς και πού και πώς αντιμετωπίζεται, μόνο με τις προσωπικές καταγγελίες των συνδημοτών μας και γενικά σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη χώρα μας. Συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση του κ. Δημάρχου και της παραταξιών μας να μην δοθεί καμία παράτηση λειτουργίας των νομοσυμπών οργάνων. Διότι αυτό αν γίνει, θα βρεθούμε εκτεθειμένοι έναντι των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά την υποθέση του κυρίου Δημάρχη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνε σε ψυχολογία. Υπάρχει αντιπάρματι στην πρόταση του θέματος. Με ηλεκτρική ψήφιση του κυρίου Ματή. Εγώ επειδή είχα ψηφίσει για τι παρατάσει, δεν μπορώ να αναγνωρίσω την αποφασία. Και του κυρίου Τσιάπη. Το θέμα. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Πάμε στο όνομα της κυρίας Εφόρια, παρακαλώ. Περάτε. Ο κύριος Κουτελάκης. Πρόεδρος του Δημάρχου. Ο κύριος Χατζαπουγιάννη. Πρόεδρος του Δημάρχου. Πρόεδρος του κύριου Δημάρχου. Ο κύριος Πάντακης. Πρόεδρος του Δημάρχου. Γιάννη Παπάκη. Πρόεδρος του Δημάρχου, κυρία Δημιουργιάννη. Για να είναι απόλυτο με αυτά που είχα πει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μισή ώρα παράτηση. Την εισήγηση δηλαδή. Όχι, όχι. Την εισήγηση σύγχρος ποιότημα. Την απόφαση παράτηση. Την απόφαση ποιότητας. Εξηγήστε μας. Υπέτσι παράτηση. Τι θα γράψω τώρα. Την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δηλαδή... Που λέει, δεν σε παράδειξε. Άρα καλά είπα την εισήγηση. Εντάξει, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Λοιπόν, θα το πω αλλιώς. Πώς θα το πω τώρα. Εντάξει, καταλάβατε. Εγώ καταλάβατε. Εντάξει. Προχωρήστε παρακαλώ. Συνεχίστε παρακαλώ. Την παράδειξη, λοιπόν, γράφω. Ο κύριος Συρίγος. Κύριος Συρίγος, μ' ακούει. Πρόταση του Δημάρχου. Πρόταση του κύριου Δημάρχου. Η κυρία Μάρτου είναι εδώ. Την ακούσα. Την ακούσα. Η κυρία Κασίνη. Εγώ θα ψηφίσω την παράθεση. Σεβόμενοι ότι δουλεύεται ως κόσμος αυτά τα μαγαζιά. Πρώτον, δεύτερον, είναι ζωή για την πόλη μας. Ανοίγει και ο καιρός τώρα και το κόσμο είναι λίγο έξω. Και το σπουδαιότερο που δεν ακούστηκε εδώ μέσα είναι ότι είναι εισόδημα για τον Δήμο. Τώρα, εάν δίνουν κάποια χρέη απέναντι στον Δήμο, είναι ευθύνη του Δήμου να πάει να δεσπάσει. Να απαρέπει ο Δήμο να τηρείται το ωράριο κανονικά, δεν στα χέρια να το κάνουμε αυτό το δείγμα, να τηρείται το ωράριό του και να πληρώνει τα χρέη. Σε περίπτωση που δεν είναι εντάξει, τότε εδώ είμαστε. Όχι μόνο να αποσύρουμε αυτό το μισάωρο, να αποσύρουμε να πάμε και παρακάτω. Συμφωνώ, ναι, στην παράταση του μισού μου μισού. Κύριε Βιαστήδης. Άμα βλέπεις λίγο. Πρόεδρος του Δημάρχου. Η κυρία Καλανοπούλη.
το μισάωρο. Την παράταση. Ο κύριος Καστόρης είναι από. Ο κύριος Μίσαλας. Ο Γλώτας του Δημάρχου. Ο κύριος Αρκατινός είναι από. Ο κύριος Μόσχιος. Ο Γλώτας του Δημάρχου. Ο κύριος Πούλιος. Πρώτα του Δημάρχου, κυρία Φωτεινοπούλου. Κυρία Φωτεινοπούλου, παρακαλώ. Κυρία Φωτεινοπούλου. Στην ποιότητα ζωής, υποστηρίξαμε ότι... Όχι όλοι. 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 Μπορεί να αλλάξετε γνώμη να πιστείτε. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, παρακαλώ. Την παράταση. Ο κύριος Καρούπας. Ο κύριος Ρημάρα. Ο πρώτας του Δημάρχου. Η κυρία Κουτετέ. Το ίδιο. Η πρώτας του κύριου Δημάρχου. Ο κύριος Κεκρής. Η πρώτας του κύριου Δημάρχου. Ο κύριος Τσουράκη. Πρώτας του Δημάρχου. Πρώτας του Δημάρχου. Ο κύριος Αθανασίου, πρώτας του κύριου Δημάρχου, κύριος Μαθαράκη, πρώτας του Δημάρχου, κύριος Αλικάτ, πρώτας του Δημάρχου, πρώτας του Δημάρχου, ο κύριος Κούπας. Όχι στην παράταση. Το είπατε στο μικρόφωνο. Όχι στην παράταση. Σημείωσα. Λοιπόν, η κυρία Νάρκο. Όχι στην παράταση, συμφωνώ με την εισήγηση του Δημάρχου. Λοιπόν, ο κύριος Καραμουσαλής είναι αγών, ο κύριος Δημάρχης. Όχι στην παράταση. Συμφωνούμε με την πρόταση του Δημάρχου. Μάλιστα. Ο κύριος Περιμένης είναι απόν, η κυρία Δαζεντελακούς, ο κύριος Οπούλης είναι απόν, ο κύριος Καθηγούλης είναι απόν, ο κύριος Τσιάπης. Την παράταση. Η κυρία Αμπέλη. Την πρόταση του Δημάρχου. Την πρόταση του Δημάρχου. Ο κύριος Βρετός. Λευκό, λευκό. Λευκό. Ο κύριος Μαθής. Λευκό. Λευκό. Λευκό, κύριος Αφεντογίδης είναι από η κυρία Βαμπρέκη. Όχι στην παράταση του Ολαβίου. Την εισήγηση ο κύριος πρόεδρος του Συμβουλίου. Την εισήγηση του Μάρτη. Η πρόταση του Μάρτη. Πάμε στο δεμέσιο. Παρακαλώ λίγο εισηγεία, συνεχίζουμε. Έκριση κατασμού υπουργείας του αυτοποιημένου συστήματος κοινωνικών εμποδιών του Δήμου Νέας Μήνης. Κύριε Γαλανοπούλου, το θέμα σας αφορά. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, το 6 και το 7 είναι θέματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε και είναι συναφή θέματα. Το πρώτο είναι 6 και 7, λοιπόν, το βάζουμε η έμβαση κανονισμού λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινωνικών εμποδιών. Το τοποθετήσει σε τρία κέντρα. Ξέρετε όλοι που είναι. Είναι ένα σύστημα αυτοματοποιημένης ειδικής προσβέρτων. Υπάρχει λοιπόν ο κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος έχει περάσει από την ποιότητα ζωής και έρχεται για επικύρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το δεύτερο θέμα, το θέμα 7, είναι η παραχώρηση της λειτουργίας του συστήματος αυτοματοποιημένου κοινοχρήστων ποδηλάτων κτλ. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, να μοιραστούμε όλοι να πούμε ότι παραχωρούμε τη χρήση αυτή και την λειτουργία σε κάποιον ιδιώτη. Το θέμα είναι ότι προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε αυτό το σύστημα από μόνοι μας σαν Δήμος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Όπως παραδείγματος χάρη είναι η συντήρηση των ποδηλάτων. Ένα δεύτερο είναι το ποιος θα μεταφέρει τα ποδήλατα αυτό που τα παραδίδει ο καθένας σε κάποιο από τις βάσεις και να τα πηγαίνει στην κανονική βάση. Γιατί κάθε πρωί αυτά πρέπει οι τρεις βάσεις που λειτουργούν να είναι τα ποδήλατα στη θέση τους. Κάποιος μπορεί να παραδίδει σε κάποια άλλη βάση, κάποιος πρέπει να βρίσκεται να τα πηγαίνει. Ένα τρίτο σύστημα είναι το θέμα της κάρτας. Πρέπει να υπάρχει κάποια κάρτα η οποία κάποιος θα κάνει την εισπράξη, θα αποδίδεται ένα ΦΠΑ μέσω του Δήμου.
Και το τέταρτο είναι και η ασφάλιση. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες δυσκολίες τις οποίες δεν μπορούσαμε να τις ξεπεράσουμε λειτουργώντας σαν Δήμος. Πήραμε λοιπόν την απόφαση να παρακολουθήσουμε την χρήση αυτή στην εταιρεία Σαϊκλόπολης, η οποία ελέγχει μέχρι το 1913, αλλά εδώ θα παραμείνουμε μέχρι το Φεβρουάριο του 2014, γιατί 31-12-13 μετά δεν θα έχουμε προϋπολογισμό και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και αυτό βάζουμε ότι η χρήση να είναι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2014. Δίνουμε λοιπόν στη Σαϊκλόπολη αυτή τη στιγμή την ανάθεση της λειτουργίας αυτού όλου του συστήματος. Έχουμε μια προσφορά της οποία επί των ακαθαρίστων θα αποδίδει στο Δήμο ένα 10%. Τώρα, αν υπάρχουν ερωτήσεις, είμαι και εγώ και η κυρία Γαρονοπούλ. Ορίστε. Η ασφάλεια μέσα. Η ασφάλεια, τα πάντα. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Είχαμε τη διάθεση, το συζητήσαμε και με την κυρία Γαλανοπούλου και με τον κύριο Κουτελάκη και με τις οικονομικές υπηρεσίες. Υπήρχαν δυσκολίες. Επειδή είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν ερωτήσεις. Και είπαμε τουλάχιστον πιλωτικά από τον πρώτο χρόνο για να αποκτήσουμε και εμείς την τεχνογνωσία. Είπαμε να το ξεκινήσουμε έτσι και το. Μετά το τέλος αυτής της σύμβασης θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τις παραπονήσεις. Αν δεν κάνουμε, πότε θέλει και μέσα. Επειδή είναι βέβαιο ότι θα παρακολουθείτε ερωτήσεις και να κάνουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πότε δεν κάνουμε. Κύριε συνάδελφε, δεν πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις που θέμα. Είναι ο κύριος Κούβας, η κυρία Παπουρέλη, η κυρία Αφέλη, σας παρακαλώ. Άλλο συνάδελφε. Ο κύριος Κουτελάκης. Και κλείσαμε. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις είναι μαζί σας. Μαζί σας, ναι, μαζί μας. Σας παρακαλώ για να απαντήσεις ολικά, κυρία Καζοπούλου. Λοιπόν, ρε του κύριου Κουπά. Και ο κύριος είναι μαζί. Μαζί. Δεν είναι και ο κύριος τοποθετήσεις, είμαι όλα μαζί, εντάξει. Πάμε λοιπόν. Θα απαντήσει και η Γαλλοπούλη σε τυχόνια συνήθειες. Και ο κύριος Μουτσιμίος είναι το κύριο Μαντήπαρα. Έλανε κύριε Κούκα, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Γαλλοπούλη. Νομίζω ότι αυτή η δράση με τα ποδήλατα έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Τι έχει παρατηρήσει, πώς λειτουργεί το σύστημα μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, σα μα κάνει μια ενημέρωση. Τι έχει παρατηρήσει από την λειτουργία του. Δεν έχει λειτουργήσει. Δεν έχει ξεκινήσει. Τα έχετε πάρει εδώ πράξη. Πράξη. Τα ποδήλατα, τα πήρατε ή δεν τα πήρατε, ρε παιδιά. Τα ποδήλατα τα έχετε πάρει, δήμαρχε. Τα ποδήλατα τα πήραμε. Ωραία. Και πού τα έχετε τόσο καιρό. Καμαλάρετε, δεν βρήκα. Σύμφωνα με αυτά, είναι έτσι. Από τα βαλάρες είμαστε να παρακαλώ. Ύστερα από αυτά που είπε ο Δήμαρχος, εύλογα γεννάτε του εξής ερώτημα ή μάλλον η εξής παρατήρηση. Κύριε Δημαρχέ, όταν ξεκινάγατε την αγωγή αυτή για την πιάτη, σας παρακαλώ, το τυράκι το είδατε, τη φάκατε, τη βλέπατε. Ωραία, συνεχίστε παρακαλώ. Κύριε Δημαρχέ, από κάτω, αφήστε με μιλήσει ο συνάδελφος. Γιατί να απαντήσω, να βλέπω την πάντα. Μετά το τέλο θα απαντήσετε, κύριε Γαρνοπούλη. Συνολικά. Τελείωσα, εγώ θα απαντήσω σε εσείς. Κύριε Κούπα μου, με συγχωρείτε, συγχωρείτε. Τελείωσα, είναι πάρα πολύ σύντομο. Ωραία, τη στιγμή που με συγχωρείτε, δεν το είδατε, τη φάσατε, δεν βλέπατε. Πρόεδρε, δεν τα ακούμε την κοινωνική υγεία. Παιδιά, σα παρακαλώ, θα γίνει παρέκκληση. Και όταν βλέπει ένα συνάδελφο, μην πετάει τόσο από κάτω. Και πάντω μιλάμε. Λοιπόν, ένα τι συνάδελφο. Παρακαλώ. Λοιπόν, σε σχέση με τις ερωτήσεις, θέλω να ρωτήσω σε ποιες μελέτες βασίζεται αυτό το πρόγραμμα, ποιες διαδρομές θέλετε να καλύψετε, αν η κατανομή στα σημεία που περιγράφονται παίρνει υπόψη τη μελέτη που έχει γίνει για τους ποδηλατοδρόμους, και να κάνω κάποιες διαπιστώσεις. Διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις διαβάζοντας τον κανονισμό λειτουργίας. Καταρχήν, έχει γίνει ένας σχεδιασμός χρήσης ποδηλάτων, αλλά χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη υποδομή
για ποδηλατοδρόμους όπου θα φιλοξενεί τα ποδήλατα. Γεγονός που δημιουργεί ζητήματα με το κομμάτι που έχει να κάνει που αφορά την ασφάλεια όσων χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Πέρα από το συγκοινωνιακό σχεδιασμό που είναι απαραίτητος, η ένταξη των ποδηλάτων είναι και ένα στίχημα για διαφορετικές συμπεριφορές μετακίνηση σε μία πόλη. Χρειάζεται δηλαδή εκπαίδευση όχι μόνο στο κομμάτι, όσον αφορά τους ποδηλάτες που χρησιμοποιούν τα ποδήλατα, αλλά και τους οδηγούς που οφείλουν να σέβονται τους ποδηλάτες. Στον κανονισμό δεν περιγράφεται κάτι σε σχέση με την εκπαίδευση και εδώ θέλω να ρωτήσουμε αν θα κάνετε και κάτι σε σχέση με αυτό. Και τέλος, μοιάζει να είναι οικονομικά σύμφορο σαν πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι έπρεπε να υπάρχει μια άλλη τιμολογιακή πολιτική. Τα περιορισμένα σημεία διανομής των ποδηλάτων σε συνδυασμό με το κόστος που μελετώντας το φαίνεται να αυξάνεται όσο περνάει η διάρκεια της ημέρας, δεν αποτελούν κίνητρο για να πάρει κάποιος το ποδήλατο. Συμφωνούμε ότι είναι βιωτικό και στην πορεία θα φανεί κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει θετικά, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν σταθμοί σε πιο πολλά σημεία της πόλης με λιγότερα ποδήλατα ανασταθμό, τα οποία μάλιστα θα έπαιρναν υπόψη τους και συνολικά την κίνηση των μέσων μεταφοράς. Για να υπάρχει νόημα την χρήση του ποδηλάτου. Η κυρία Πέτση, παρακαλώ, κυρία Παγκηγητόρο. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η συνάδελφος η κυρία Παγκουρέλη, αλλά θα ήθελα όμως να μας διευκρινίσει η κυρία Γαλανοπούλου στο έκτο θέμα, σε όλους αυτούς τους νόμους και στα ΦΕΚ που λέει, υπάρχει δέσμευση ότι θα υπάρχουν ποδηλατοδρομοί, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποδήλατο σε οποιοδήποτε δρόμο της Νέας Μήνης και σε συγκεκριμένα. Θα απαντήσει ολικά, είναι ποδηλατόδρομο, πώς θα απαντήσει ολικά, είναι άλλο συνάδελφο. Θα γίνουν
στις 3-4-5 πρώτες πόλεις Ελλάδας που έρχεται το δημόσιο ποδήλατο με μεγάλη καθυστέρηση από την Ευρώπη, που εκεί έχουν αναπτύξει αυτά τα προγράμματα πολύ που είναι από εμάς, δεν είναι προς ψόγων, ούτε προς μιζέρια, πολιτική, ουσιαστική ή δημοτική. Είναι προς έπαινο. Αυτό που το σκέφτηκα και αυτό που το πρόθεσα, συγκεκριμένα της κ. Καλαδοπούλου, γιατί αποτελεί προσωπική της. Και δεν συμφωνώ πολλές φορές μαζί της, αλλά το ξέρετε και εδώ πέρα και θυμώνουμε καμιά φορά μαζί, γιατί είμαστε στο ίδιο τέτοιο. Αλλά αποτελεί προσωπική της δουλειά και ευαισθησία, θα έλεγα, να επιλέξει να δώσει το βάρος της σε αυτό το θέμα, να βρει το πρόγραμμα, να φτιάξει μελέτες, να βοηθηθεί, να πάει και να φέρει αυτό το πρόγραμμα να το υλοποιήσει. Και μάλιστα φθηνότερα από ό,τι άλλοι δίδυ υλοποιούν το ίδιο πρόγραμμα. Εγώ θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία με τις δυσκολίες που είπε ο Δήμαρχος. Έχουμε τεράστιες δυσκολίες στην εναρμόνιση του λογισμικού του ποδήλατου, των εισπράξεων του τρόπου, που χρεώνεσαι τον τρόπο, που ξεχρεώνεσαι, πώς πληρώνεις, πότε πληρώνεις, πώς ανανεώνεις, πώς παίρνουν φορολογική απόδειξη, έστω και για το 1 ευρώ και για τα 2 ευρώ και για τα 3 ευρώ τη βδομάδα, πόσο είναι. Έτσι, είναι ένα πολύ δύσκολο σύστημα αυτοματοποιημένης λογιστικής χρέωσης και ξεχρέωσης, το οποίο δυσκολεύεται πραγματικά να έχουν ενσωματώσει στο δίσκαμ το δικό του δημόσιο λογιστικό που είναι σε όλους τους δίκτυους. Γι' αυτό παρότι διαφωνώ πολιτικά στην εκχώρηση, στην παραχώρηση αυτή τη λειτουργία σε ιδιότητα για ένα χρόνο και μέχρι το χρόνο που είπε ο Δήμαρχος στο Φεβρουάριο, συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να το κάνουμε. Εγώ σας λέω ότι προσπάθησα να ασχοληθώ και ως αντιδήμαρχος με τις οικονομικές υπηρεσίες για να ενσωματώσουμε τη λογική των εισπράξεων των εσόδων, τη ευκολία των εσόδων. Γιατί πρέπει να το κάνει και με ένα ευέλικτο τρόπο για αυτό που θέλει να είναι χρήστη. Δεν μπορεί να το παραπέμπει σε έναν δύσκολο και δυσκίνητο τρόπο να παίρνει το ποδήλατο και να πληρώνει το 1 ή τα 2 ή τα 3 ευρώ. Διαπιστώσαμε ότι πραγματικά έχουμε δυσκολία να το ενσωματώσουμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό συμφωνήσαμε να υπάρξει σύγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο πιλωτική για μέχρι του χρόνου του Φεβρουάριου. Μέχρι του χρόνου του Φεβρουάριου πρέπει ο Δήμος, παρακολουθώντας τον τρόπο διαχείρισης, να ενσωματώνει κάθε φορά αυτή τη λογική σιγά σιγά, να υποστηριχθεί και αναλόγως, ώστε από τον χρόνο του Φεβρουάριου να μπορεί αυτή τη φαινομενικά απλή λειτουργία, που δεν είναι όμως απλή, να σας πω άλλωστε ότι το οικονομικό διακύβευμα είναι της τάξης των 10.000 ευρώ το χρόνο. Έσοδα-έξοδα είναι αυτής της τάξης μεγέθους. Δεν μιλάμε για πολύ και λιγότερα στην πρώτη φάση. Και για να μην πλέξουμε για αυτά τα χρήματα σε ένα τεράστιο δικαιώνας που καθυστερούμε τους πολίτες, επελέγει αυτή η λογική. Το σημαντικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε και τελειώνω με αυτό είναι ότι ήρθε το δημόσιο ποδήλατο στη Νέα Σμύρνη. Αυτό είναι το σημαντικό. Όπως ήρθε και σε άλλες 5 πόλεις της Ελλάδας. Αυτό πρέπει να το στηρίξουμε όλοι μας και να το βοηθήσουμε να αναπτυχθεί με τις λειτουργίες που υπάρχουν μέσα στην πόλη με τα προβλήματα ασφάλεια. Δεν θα εκπαιδεύσει ο Δήμος, αλλά δεν είναι τώρα να εκπαιδεύσει για να κάνει ποδήλατο και να κάνει εκπαίδευση. Καλό θα ήταν να γίνει, δεν αντιλέγω, αλλά δεν αποτελούν ούτε έτσι το πρώτο που κύριε Παπαδρέλη, δεν πλέον αυτό έτσι. Δεν αποτελούν προϋποθέσεις για να υπάρξει. Προϋπόθεση για να υπάρξει είναι η πολιτική βούληση να υπάρξει. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση σε πράγματα που γίνονται για πρώτη φορά. Δηλαδή, αν τα βάλουμε σε κανάλια και με 17 προϋποθέσεις ο καθένα, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ κύριε Σουράκη. Μετά την εκκλησία, να σου ρωτήσω λίγο πριν το λόγο. Θέλω να σου λέξει, έχει την ισορροπία τη κυρία Τσιρή. Όχι, αλήθεια. Ωραία, αρχίζει λίγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν να καταθέσω την άποψή μου. Έχω καλυφθεί σε μεγάλο μέρο από τον Γιώργο Κουτελάκη. Ιδεολογικά και εμένα με αφήσει αντίθετο η έννοια της παραχώρησης ενός δικαιώματος που πρέπει να έχει ο Δήμος και μιας υποχρέωσης που πρέπει να έχει ο Δήμος να δημιουργεί τέτοια πράγματα. Αν καθίσουμε λίγο ψυχρά και παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό, έχει δύο όψεις. Τη μία όψη του νομίσματος λέει, μα καλά,
πήγατε και πήγατε σε μια πρόταση στο Πράσινο Ταμείο χωρίς να έχετε προβλέψει τι θα γίνει με τη συντήρηση των ποδηλάτων, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα, αν θα μπορείτε τα ποδήλατα να ασφαλίσετε. Να. Τι είναι μία όρθιο νομίζω. Είναι ξηρή λογική που μπορεί οποιοδήποτε με κάποια επιχειρήματα να αναπτύξει. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και για να εξηγήσω και λίγο πιστή ότι πρέπει να γίνει έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο 2013 να θεωρείται καινοτομία το δημόσιο ποδήλατο για την Ελλάδα. 5 Δήμοι. Για πρώτη φορά το 2013 βάζουν το δημόσιο ποδήλατο. Ένα το κρατούμενο λοιπόν, για να δούμε την απειλία ενός ολόκληρου συστήματος να λειτουργήσει το δημόσιο ποδήλατο. Όταν η Ολλανδία και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης το λειτουργούν εδώ και 20 ετία. Έτσι, Παναγιώτη. Δεύτερο θέμα. Υποστηρίζουμε τη φιλοσοφία που λέει δημόσιο ποδήλατο σε όλους. Και αυτό αναδεικνύεται μέσα από την προσπάθεια που έκανε η κυρία Γαλανοπούλου και μπράβο της να εντάξει στο Πράσινο Ταμείο αυτή εδώ την επένδυση που έκανε ο Δήμος Νέας Μήνης. Τρίτο και σημαντικό θέμα. Τι αποδεικνύεται με όλα αυτά. Αποδεικνύεται η γκίνια ενός δημοσιονομικού συστήματος να κάνει τα αυτονόητα. Φτάσαμε στο 2013 για να διαπιστώνουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο απέχει παρασάντας από αυτονόητες λειτουργίες που ο ιδιωτικός τομέας και το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει εφαρμόσει 50 χρόνια πίσω. Το αίτημα λοιπόν, πέρα από αυτά που είπαμε, ποιο είναι σήμερα, είναι ότι πρέπει σε αυτή την πιλωτική περίοδο του ενός έτους που εμείς το δώσουμε σε ιδιώτη για να μπορέσει να το λειτουργήσει και να το δώσουν και οι άλλοι δύο με τη σειρά τους, γιατί έχουν σύγχυες αδυναμίες. Πρέπει η αντιτοπική αυτοδιοίκηση τουλάχιστον και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να καταφέρουν να εξυγχρονιστούν σε τέτοιο βαθμό που τα αυτονόητα αυτά ζητήματα που τα κάνει πολύ εύκολα ένας ιδιώτης να μπορούν να τα κάνουν. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα αίτημα της αυτοδιοίκησης από εδώ και πέρα, με αφορμή αυτές τις κινήσεις και αυτές τις ενέργειες να προσπαθήσει να φτάσει στα επίπεδα αυτά ώστε να μην έχει ανάγκη τον οποιοδήποτε για να λειτουργεί τέτοιου είδους δράσεις και του εξυπηρετούς πολίτες. Αυτό. Ευχαριστώ. Τελικά θέλατε να διώξει το πήρε. Πότε και να πει. Και κοιτάξτε να δείτε γιατί εδώ πέρα ξαφνικά δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Ξαφνικά δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Και θα ξεκινήσω από το εξής. Ένα πρώτον, το Πράσινο Ταμείο από την δημιουργία του ήταν γνωστό το ποιες κατευθύνσεις έδινε στο πού θα πάνε τα κεφάλια που συνορευθήκανε από τα λεφτά που είχε μαζέψει ο ελληνικός λαός. Από το 1,6 δις που είχε το ταμείο αυτό, τα 400 δίνονται για πόρους, υποτίθεται τις, για τις ανάγκες του λαού, τα υπόλοιπα πήγανε στον προϋπολογισμό του κράτους. Δεύτερο, ο προϋπολογισμός αυτός ήταν 160.000, αν θυμάμαι καλά, το ΕΣΠΑ, που σημαίνει ότι όλοι αυτοί που λένε ότι λεφτά δεν υπάρχουν, αρχίζουν να μας πούνε τώρα ότι δεν υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, αλλά έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Και το ΕΣΠΑ έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση και σου έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Διαχείρισης των Πόρων του Ταμείου, του Πράσινου Ταμείου, που είναι ο ΣΕΒ, η ΓΕΣΕΒΕ και η ΛΥΠΗ και οι λοιπές μη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτοί συμμετέχουν και καθορίζουν πού θα πάνε αυτά τα κονδύλια, γνωρίζουν εξ αρχής ότι υπάρχουν εταιρείες που θα το καρποθούν αυτό. Είτε γιατί το θέλει ο Δήμος, είτε γιατί δεν μπορεί ο κάθε Δήμος. Και αυτό φαίνεται και αποδεικνύει επίσης το εξής, αυτό που τόσο καιρό λέμε. Ότι εδώ πέρα δεν είναι αυτοδιοίκηση, είμαστε κομμάτι της γενικής διοίκησης, είμαστε τοπική διοίκηση. Και αμέσως του Καλλικράτη, όσοι συμφωνήσατε, θα πρέπει να απολογηθείτε κιόλας, τι λέει, ότι θα πρέπει τα κονδύλια αυτά να περνάνε στους ιδιώτες. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και ότι δεν μπορούν οι ιδιώτες, θα τα κάνουμε εμείς. Και ποιο είναι το δημόσιο ποδήλατο που θα πρέπει να πληρώνει για το έχει. Από πού και σου είναι δημόσιο το ποδήλατο. Ιδιωτικό καρατουλά το είναι. Και εδώ πέρα ακριβώ, εγώ θα συμφωνήσω σε ένα με τον Κουτελάκη σήμερα. Ότι είναι θέμα πολιτική. Και η πολιτική μα με την πολιτική του Κουτελάκη μα έκανε και η παρατήρηση πριν στο πώ θα εμεί εφαρμόσουμε την πολιτική μα, απέχει παρασάκα. Δεν υπάρχει κοινό σημείο.
και αποδεικνύεται στην πράξη. Και όχι στα λόγια, εγώ είμαι κατά του ιδιώτη, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Σε ποιο περίπτωση βρεθήκαμε μαζί να πολεμήσουμε κατά τη κόσμη των υπολείπων, όταν εμεί το παλεύουμε αφρικά και μα κατηγορούσαν ότι λέγαμε ότι κάνουμε λαϊκισμού και ιστορίε. Επομένως είναι ξεκάθαρα θέμα κεντρικής πολιτικής το τι πιστεύει ο καθένας, το τι εφαρμόζει και πώς εφαρμόζει μέσα εδώ πέρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ακριβώς και η ίδια λογική που εμείς απέχει παρασάγκαση επίσης ότι, να αναφέρω στο προηγούμενο και στην παρατήρηση, ότι είμαστε κατά του επιχειρηματία. Τι σημαίνει είμαστε κατά του επιχειρηματία. Επιχειρηματίες υπάρχουν γιατί είμαστε στον καπιταλισμό, υπάρχουν ιδιώτες που έχουν στα χέρια τους ορισμένα μέσα παραγωγής, είτε αυτά είναι εργοστάσια είτε αυτά είναι και καταστήματα, και υπάρχουν και φτωχοί και μικροί απασχολούμενοι και ευαίσθητες, οι οποίοι καταπίνουν το σύστημα αυτό. Πώς το κάνουν. Με αυτούς θα είμαστε μαζί, δηλαδή με αυτούς θα πάμε εμείς. Αλλά δεν είναι η λογική λοιπόν, επειδή κάποιος το έκανε αυτό, θα τους πάρουμε όλους φαλάκι, θα τους πούμε μεταφερθείτε έξω. Δεν είναι η γενική πολιτική αυτή. Και βεβαίως εμένα μου έφερε ένα παράδειγμα το σχάρι τώρα. Κάνω μια λίγο μια παρένθεση. Να υπάρχει ένα πολιτιστικό κέντρο που αν ήταν λαϊκό κλέτη, που θα η λαϊκή οικογένεια θα είχε πρόσβαση εκεί πέρα να μπορεί με το πρέπει να κατασκευάσει. Με όλες τις προϋποθέσεις που δεν προσφάσει το κράτος. Αυτό το κράτος δομημένο με αυτές τις με κατασκευαστικό τρόπο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Πώς θα το κάνει. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εμείς δεν σταματάμε να παλεύουμε. Επειδή αυτό θα γίνει σε αυτό που λέμε σοσιαλισμό. Εμείς παλεύουμε σήμερα. Και λέμε σήμερα ότι αυτές οι πρακτικές διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τους ιδιώτες. Δεν λέω ότι υπάρχει πρόθεση της αρχής για τους ξέρω και πολλούς από εσάς. Δεν λέω ότι υπάρχει πρόθεση. Αλλά η πολιτική θα σου βγει εκεί πέρα, δεν το κάνει. Θα βγάλει κέρδος. Αυτός που θα το πάρει θα πει δεν είναι κέρδος. Και το κέρδος θα το βγάλει από τον εργάτη, τον εργαζόμενο, τον άνεργο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν φτάνει η καλή διάθεση, η καλή πρόθεση. Και στην ουσία αυτό θα γίνει και αυτό φαίνεται. Πόσο κέρδος θα βγάλει. Αυτό για το οποίο είναι ο ίδιος. Για το κέντρο μιλάς και για το συγκεκριμένο πράγμα, φίλε μου. Να ξέρεις. Αυτό το πράγμα. Ο καλός ιδιώτης θα έρθει να διαχειριστεί ένα πρόγραμμα μόνο και μόνο και να χάσει και λεφτά για το καλό το κοινό, δεν ξέρω που ζείτε, δεν θα ζείτε αλλού. Λοιπόν, δεν σας αρέσει, δεν θα κάνετε. Δεν θα σας παρακαλώ. Και να τελειώσω με το εξής, ότι το ίδιο πράγμα συνέβη και με τους κινηματογράφους. Να θυμηθούμε εδώ πέρα πώς τους δώσαμε και καλά τα γεννά τους κινηματογράφους. Την πατήσαμε και τους κρατώσαμε σε ίδιο τους κινηματογράφους. Αυτή είναι η πολιτική σας όμως. Σε αυτή η πολιτική λοιπόν εμείς είμαστε κάτι να δείτε. Δεν υπάρχει κοινός κλιματισμός. Και θα το παλέψουμε όσες δυνάμεις έχουμε και καλούμε και κάθε κομμάτι της λαϊκής οικογένειας, της εργατικής τάξης, της νέας οικογένειας, θα το αντιπαλέψουμε. Βεβαίως. Και να μην πω σε λεπτομέρειες και το ανάγλυφο εδώ πέρα της νέας οικογένειας που λέει από την νέα τώρα εδώ πέρα στα πίσω το πράγμα και πίσω το κάνει. Και να μην πω για τους δρόμους και τα λοιπά. Αλλά πιστεύω στο πολιτικό ζήτημα, επειδή θύγεται και πριν και από τον κύριο Κουτελάκη, για να απαντήσω για πάνω από το ζήτημα. Γιατί έχω καλυφθεί ήδη τον κύριο Κουτελάκη και τον κύριο Συρίγο σε πολύ μεγάλο βαθμό και του ευχαριστώ για την κατανόηση. Γιατί πραγματικά μέχρι να εφαρμόσω το πρόγραμμα, πραγματικά την οπάρτησα. Κάθε μέρα υπήρχε και μία δυσκολία. Κάθε μέρα και μία δυσκολία. Αν θέλετε, πιστέψτε, αν θέλετε να κάνετε την πολίτευση για την αντιπολίτευση, κάνετε. Όσο για. Το ότι ήρθε το ποδήλατο τώρα, όπως είπε και ο Συρίγος, δεν είναι έφερος αυτή τη στιγμή, μετά από τόσα χρόνια, να έχουμε κοινόχρηστα ποδήλατα στην πόλη. Στα πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας, το ποδήλατο το ξέρετε όλοι πια ότι αποτελεί μέσο και τρόπο για να μπορέσουμε να μειώσουμε τη ρήπανση, για να μπορέσουμε να μειώσουμε το αυτοκίνητο στην πόλη. Για λόγους υγείας, για λόγους μετακίνησης, για λόγους ευχαρίστησης, για λόγους χαράς, κυρία Ιακωβάκη, για πολλούς λόγους. Βεβαίως, όσο τη ρώτησε η κυρία Μαμπουρέλη, αν δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, ναι, είναι ο στόχος μας, νομίζω, να ολοκληρώσουμε και το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων, το οποίο υπάρχει ήδη μια πρώτη μελέτη από το Πολυτεχνείο, με τον κύριο Βλαστό, τη γνωρίζετε και κατατεθεί σε όλους.
Αυτή τη στιγμή, μόλις για την πρώτη ευκαιρία, νομίζω ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας, γι' αυτό εξάλλου και στην Ομήρου υπάρχει μέσα στο σχεδιασμό και ύπαρξη μικρού κομματιού ποδηλατόδρομου, που θα διανύει τον δρόμο, ο οποίος θα ενώνεται στη συνέχεια με υπόλοιπο δίκτυο. Εάν έχετε το ενδιαφέρον να ακούσετε κάτι παραπάνω, επιτρέψτε στον ολοκληρό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρώτησα επίσης. Μπορούσατε να μου επιτρέψετε να ρωτήσω κάτι συμπληρωματικό από την κυρία Παναγκούλου. Ναι, έχω την ερώτηση που ήδη έχω κάνει. Αν τα σημεία τα οποία μπαίνουν εισηγητικά στον κανονισμό παίρνουν υπόψη κάποια μελέτη, γιατί έχουν επιλεγεί αυτά τα τρία συγκεκριμένα σημεία. Βεβαίως, είναι τα τρία σημεία βασικά της πόλης, όπου το δίκτυο του προηγούμενου του κυρίου Βλαστού σκοπεύει να γίνουν ποδηλατόδρομοι να ενώνουν. Υπάρχει ένα τρίγωνο στην πόλη, γιατί με τους τρεις σταθμούς το ψάξαμε πάρα πολύ. Χώροι πάρα πολύ δεν υπάρχουν και ελεύθεροι, μην νομίζετε. Και γι' αυτό επιλέχθηκαν αυτά τα τρία σημεία αρχικά και ευχής έργων. Είναι στη συνέχεια να επεκταθεί, να αγκαλιαστεί, να το αγαπήσετε. Είναι δικό σας, δεν είναι δικό μου, δεν είναι του Δήμου. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι άλλος και θα είναι. Το αποτύπωμα το ανοίγει στους πολίτες, στους δημότες της Νέας Δήμης. Αυτοί πρέπει να το αγαπήσουμε. Πολύ σύντομη ερώτηση. Αν αυτές οι υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των ποδηλάτων, οι οποίες θα εκπαιδευτούν από το Δήμο στην εταιρεία Cyclopolis ΕΠΕ, από πώς θα χρηματοδοτηθούν και αν έχετε προϋπολογίσει το κόστος. Το κόστος των εσόδων θα έσοδα των πιστών. Δεν θα εδώσουμε. Εμείς δεν θα έχουμε κανένα σύμβολο. Δεν θα έχουμε κανένα θα υπάρξουμε. Θα υπάρξουμε. Θα εισπράξουμε, δεν θα δώσουμε χρήματα. Να δώσετε και εσείς που έχουμε εσείς πράξεις. Βεβαίως, με την πρώτη εισπράξη του έργου και το Παρακαλώ. Διαβάζοντας την εισήγηση του Δημοτικού Δευτέρου, φαίνεται σαν να έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και το θέμα της λειτουργίας και συντήρησης, παραχώρησης λειτουργίας και της συντήρησης του αυτομάτου κυβέρνησης. Παρακαλώ να πάψω να μαθηθεί η ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία, παρακαλώ. Κύριος Κουταλάκης. Γιώργο, ψηφοφορία, εξηγητά. Τι εισήγησε το μέλλον. Ναι, και στα δύο, λοιπόν. Ο κύριος Χαρτατουριά. Ναι, εισήγησε. Ναι. Ο κύριος Πάκαλης. Ναι, και στα δύο. Ναι, και στα δύο. Κυρία Ιακωβάκη. Ναι. Ναι και στα δύο. Κυρία Δελυγιάννη. Ναι. Ναι και στα δύο θέματα. Κύριο Συρίγος. Ναι και στα δύο. Ναι και στα δύο θέματα. Κυρία Νάτσου Ιναγκούσα. Η κυρία Κασίνη. Ναι. Ναι και στα δύο. Ο κύριος Γιατζίδης. Ναι και στα δύο. Ναι και στα δύο. Κυρία Γαλανοπούλου. Ναι, φυσικά. Ο κύριος Καστόρης είναι από, ο κύριος Μπίσαλας. Ναι και στα δύο. Ο κύριος Αρκατινός. Από. Ο κύριος Μόσιος. Ναι και στα δύο. Ο κύριος Πούλιος. Ναι και στα δύο. Ναι και στα δύο. Κυρία Φωτεινοπούλου. Ναι και στα δύο.
Ναι και στα δύο. Κύριος Καρούπας. Ναι και στα δύο θέματα. Κυρία Κουλπετέ. Ναι και στα δύο. Μάλιστα, ναι και στα δύο. Κύριος Κυκρής. Ναι και στα δύο. Ναι και στα δύο θέματα. Κύριος Τσουράκης. Ομοίως. Ομοίως. Και στα δύο, κύριος Αφανασίου. Ναι και στα δύο, κύριος Μαζαράκης. Ναι και στα δύο, κύριος Αλικάνταρας. Ναι και στα δύο, κύριος Κούπας. Είναι μια δράση η οποία εκ των πραγμάτων θα αποτύχει. Και εξ αυτού... Σας παρακαλώ, έχουμε ψηφοφορία. Και εξ αυτού του λόγου, εμείς το θεωρούμε και πεταμένο. Όχι και στα δύο. Όχι και στα δύο. Σας παρακαλώ, γιατί είναι ψηφορία εδώ. Όχι και στα δύο. Όχι. Ελάτε, ο κ. Καρμουσαλής είναι αφόρα, ο κ. Μάκης. Όχι. Ο κ. Μάκης, παρακαλώ. Ορίστε. Ο κ. Περιμένης είναι αφόρα, η κ. Βαρζέμιντε να ακούσα. Ο κ. Κούρτης αφόρα, ο κ. Μεφελούδης αφόρα. Ο κ. Τσάκης. Δεν διαφωνώ στο πρώτο, συμφωνώ στο δεύτερο. Ναι και στα δύο. Όχι και στα δύο. Ο κύριος Στέφρος είναι απόν, κυρία Κασιμέρη Ακούσα, κύριος Αφεντουλίδης απόν, η κυρία Παμπρέλη. Δεν πρόκειται στα δύο. Ο κύριος Πρόεδρος Συμβουλίου. Την εισήγη και το κύριο Μάμα. Ναι και στα δύο. Λοιπόν, πάμε στο θέμα 8, 9 και 10 είναι παρεκκλήθημα. Θα πείτε και στον κόμμα σας, κυρία Παμπρέλη, σας παρακαλώ. Δεν μπορεί! Δεν τα δω. Δεν μπορεί!
Θέμα λοιπόν 10, 11 και 12. Πάμε. Σε 13. Το θέμα 13 και 14. Και αυτά παρεμπεριορίζονται. Είναι τα θέματα τα οποία τα έχουμε ψηφίσει. Απλώς γίνεται κάποια τροποποίηση. Εξηγήστε μας το ποσό. Στο μεν πρώτο θέμα, στο 13, στο ένα έχουμε αύξηση, στο άλλο έχουμε μείωση. Λοιπόν, έχει εκριθεί το ποσό για το πρώτο θέμα, το 13. Είναι υποβολή προτάσεων στο πράσινο ταμείο. Το ένα είναι για τους φοιτιζόμενους κάτους και το άλλο είναι για τις αναπλάσεις των παιδικών χαρών. Στις αναπλάσεις παιδικών χαρών έχει εκριθεί το ποσό 200.000 και το κάνουμε 245. Και στη δεύτερη, στους φοιτιζόμενους κάτους από 519-16 που είχαμε πει την άλλη φορά είναι 339-480. Δεν μας τα φάγανε, τόσο κάνει μελέτη. Υπάρχουν ερωτήσεις να δείτε. Καμία. Άρα λοιπόν εγώ έφερε το θέμα. Ο κύριος Κουτελάκης να αποθέτει. Και ο κύριος Ιδρύος για τη συνεχεία. Επειδή πολύ εύκολα λέγονται διάφορα πράγματα. Τώρα χρειάζεται μια εξήγηση η οποία θα κάνει το εξής. Το προηγούμενο πράσινο ταμείο της κυρίας Γαλανοπούλου πολιτικά ελέγχει ότι τίνει να δώσει σε ιδιώτες λειτουργίες. Τώρα κάποιος πρέπει να εξηγήσει πώς τα όργανα παιδικών χαρών που ευελπιστούμε να πάρουμε μέσω του πράσινου ταμείου και να φτιάξουμε καλύτερες παιδικές μας χαρές και πώς οι βυθιζόμενοι κάτι, η διαχείρισή τους θα δοθεί σε ιδιώτες. Γιατί αν αυτή είναι η λογική του πράσινου ταμείου, τότε θα πρέπει να φέρουμε θέμα αν εγκριθεί ιδιωτικοποίηση των παιδικών χαρών και ιδιωτικοποίηση των βυθιζόμενων κάτω. Για να φέρουμε. Ή μπορεί να φανταστεί κανένας ότι αυτό θα γίνει. Γι' αυτό λέω ότι ο κ. Ματής έκανε λάθος. Δεν είναι λογική του πράσινου ταμείου η ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών. Μπορεί να έχει άλλα προβλήματα, αλλά δεν είναι αυτό. Διότι τότε δεν θα ανέβαινε ούτε βυθιζόμενους κάτους, ούτε αναπλάσεις παιδικών χαρών. Πού είναι ο ένας στην πραγματικότητα. Πάνω στην λογική που ανέπτυξε ο κ. Κουρτελάκης ότι ευτυχώς η καθαριότητα και οι υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να λειτουργήσουν και τις παιδικές χαρές και να κάνουν τα σκουπίδια με τους φοιτιζόμενους καθαρούς. Τίποτα άλλο. Και συμπληρωματικά σε αυτό που είπε ο Σιλίδης, δεν ήθελαν για να ενημερωθούν, ενώ κατά καιρούς διαμαρτύρονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στέλνουν διάφορα έγγραφα εκεί που δεν ξέρω τι νόημα έχουν, γιατί και σε αυτό το διάστημα που είμαι αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, κανένας δεν ήρθε ποτέ σε κανένα γραφείο να καταθέσει μία άποψη ή μία πρόταση. Όμως εγώ οφείλω να το κάνω και σήμερα εδώ,
γιατί από τα 120-130 άτομα που ήταν ως ευπαθείς ομάδες, εσείς φτάσαμε κακώς βέβαια, με βάση αυτή την πολιτική που ακολουθείτε, στις 500-490 μέχρι προχθές, οι οικογένειες δικαιούνται. Δηλαδή άτομα με 2,2 περίπου κατά μέσο όρο, πάνω από 1,000 άτομα εξυπηρετούνται από το κοινωνικό πρωτοπολείο. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι έπρεπε να επικαιροποιήσουμε προς το καλύτερο και τις προϋποθέσεις, αλλά και γιατί έπρεπε να εντάξουμε και αυτές τις δράσεις που αφορούν το κοινωνικό φαρμακείο. Πρέπει να σας πω ότι το κοινωνικό φαρμακείο έχει αρχίσει, ξεκινάει από το μήνυμα που δεν θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Εκείνο που μπορεί να κρατήσει, γιατί η τακτική που ακολουθείται στο Δήμο Νέες Μήνης είναι και πάλι, θα έλεγα, κατ' εξαίρεση από, θέλω να πω, όλους τους Δήμους, αλλά κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί μπορεί το μεταξύ κάποιος να μας έχει μιμηθεί, ότι και για το κοινωνικό πρωτοπολείο και για το κοινωνικό φαρμακείο, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, διαθέτει ο Δήμος, πέρα από τις χορηγίες, γιατί αυτό το έχουμε ξαναπεί, διαθέτει τα χρήματα από τον προϋπολογισμό, 500.000 ευρώ για το κοινωνικό πρωτοπολείο, πέρα της υποδομής και πέρα των μισθών που υπηρετούν οι άνθρωποι εκεί από αυτή τη δράση, και για το κοινωνικό φαρμακείο που επίσης διατέθηκαν 15.000 για την υποδομή και 45.000 θα διατεθούν για την προμήθεια των φαρμάκων. Σας λέω λοιπόν ότι οι δυσκολίες που προέκυψαν και προκειμένου να κάνουμε αυτές τις προμήθειες είχαμε μεγάλες δυσκολίες. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι μετά από έναν άγωνο διαγωνισμό προκαλέσαμε και ένα δεύτερο όπως ορίζει ο νόμος και έχουμε έναν ιδότη, έναν προμηθευτή και έτσι ξεκινάμε από τη Δευτέρα και σας διαβεβαιώ ότι θα προλάβουμε να δώσουμε και στις 500 οικογένειες αυτό το οποίο έχουν αποφασίσει και πρέπει να δώσουν. Οι προϋποθέσεις είναι επιταπλητήριες. Για αυτούς τους δικαιούχους, τους καινούριους του κοινωνικού φαρμακείου, θα είναι όλοι εκείνοι οι άνεργοι που συγχρόνως είναι και ανασφάλιστοι. Αυτοί και το λέμε, τα προστατευόμενα. Αυτό που προκύπτει μέσα από τις προϋποθέσεις που βάζουμε και για το κοινωνικό κατοπολείο, αλλά κυρίως από το χαρτί του Εθνικού Συστήματος, αυτού που υπάρχει, που είναι όπως το ξέρουμε, ότι είναι και ανασφάλιστα. Δεν ξέρουμε το ύψος που θα δώσουμε για τον καθένα, γιατί είναι μια καινούργια δράση και θα φανεί στην πορεία ποιες είναι οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Εκείνο που έχει καταγραφεί μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι με την επικαιροποίηση που θα έρθει συντόμως, γιατί για τους ανέργους έχουμε κάθε 6 μήνες επικαιροποίηση της ανεργίας τους, θα δούμε και τους δικαιούχους των ανασφαλίστων. Μία πρόχειρη έλεγχο των φακέλων από τους δικαιούχους του κοινωνικού πρωτοπολείου είχαμε περίπου τις 30-35, αλλά αυτά που θα πάρουν ως στοιχεία θα είναι σε θέση πολύ σύντομα, μέσα δηλαδή στον Μάιο μήνα, να σας πω, γιατί θα αρχίσει και η δράση αυτή, να σας πω για ποιες οικογένειες και ποια μέλη θα είναι δικαιούχοι του κοινωνικού φαρμακείου. Επιταπλητήριο έγινε ως εξής. Ενώ απαλλάσσονταν από το εισόδημα μόνο οι άνθρωποι που είχαν ενίκιο και αφαιρείται το ενίκιο από το εισόδημά τους, τώρα συμπεριλάβαμε και όσοι έχουν δάνεια στεγαστικά και τα οποία δεν υπηρετούν. Γιατί θεωρούμε ότι και αυτοί είναι θεωμένοι, σαν να πληρώνουν ένα ενίκιο, είναι δηλαδή αφαίρεση του εισοδήματός τους. Άρα μπαίνουν και αυτοί ως δικαιούς. Επιπλέον, ενώ με τους ανέργους, όταν έρχονται να φέρουν την κάρτα ανεργίας τους, δεν μπορούσαν συνόμως να φέρουν και το εκαθαριστικό, δηλαδή το εισόδημά τους, γιατί αυτό ήταν της προηγούμενης χρονιάς. Σήμερα αυτό το ξεπεράσαμε, γιατί λένε ότι γίνονται αυτόματα δικαιούχοι του κοινωνικού πρωτοπολείου, εφόσον αφαιρούμε, βεβαίως από το χαρτί του ΑΕΠ, αφαιρούμε το εισόδημα το οποίο παίρνουν μέχρι τότε του εργά.
ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις να κάνετε. Η πρόβλεψη είναι δυστυχώς δυσάρεστη, γιατί όταν φτάσαμε τα 300, τους 300 δικαιούμους από τους 130 στο τέλος του 2012, σήμερα έχουμε 490. Το δε τελευταίο τρίμηνο είχαμε τους 100. Όχι πλέον αιτήσεις, δικαιούχοι. Εάν λοιπόν αυξάνονται σε τέτοιο ρυθμό, που το ανέχουμε, αλλά δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξη για να σας πω ότι θα μείνουμε εκεί, θα προχωρήσει το κακό και άλλο, γιατί η ενεργεία αυξάνει, οι άνθρωποι φτωχαίνουν παραπάνω. Επομένως, η πρόβληψη είναι ότι θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τους 500 και εμείς έχουμε πάλι μια πρόνοια γι' αυτό, αλλά θα είμαστε σε θέση, εάν χρειαστεί, να ξαναέρθουμε εδώ και να σας πούμε μέχρι που έχουμε φτάσει. Γιατί αυτό το φτάνω κάπου δεν αφορά το Δήμο, δεν εξαρτάται από το Δήμο, εξαρτάται από τις πολιτικές που ακολουθούνται και δυστυχώς ούτε με αυτόν τον τρόπο λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων, απλώς δείχνουμε την κοινωνική μας ευαισθησία, την οποία και οφείλουμε δικαίως με διαφάνεια, με διακριτικότητα, όπως το έχω ξαναδεί, να είμαστε δίπλα σε αυτές τις ευθαρτές ομάδες. Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Νάνου, κυρία Παπαγουρέλη, άλλος. Δεν υπάρχουν αντιστάσεις, κυρίες και κύριοι. Εάν χρειαστεί, μπορεί να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Κυρία Σιάχη, παρακαλώ. Ορίστε, κυρία. Να ρωτήσω, κυρία Γιακοβάκη, αναφέρετε στις προϋποθέσεις ότι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις έλεξης των δικαιούχων είναι ενιαία αυτά του κοινωνικού πρωτοκολλίου και του κέντρου διανομής συσιτίου. Κάποιος μπορεί να είναι δικαιούχος ταυτόχρονα και των δύο παροχών. Όχι. Θα επιλέξουν όμως. Έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν. Αυτή τη στιγμή το συσίτιο δεν λειτουργεί ακόμα, γιατί είναι θέματα υποδομών που πρέπει να λειτουργούν. Όταν λειτουργήσει, θα είναι τελειώς στη δυνατότητα των δικαιούχων να επιλέξουν το ένα ή το άλλο. Σας είχα ρωτήσει τότε και στη συνάντηση, η οποία ήταν αναλυτική και περιστατωμένη στην ανάλυση, στην παρουσίαση που κάνετε των διαφόρων προγραμμάτων της κοινωνικής πολιτικής. Μου είχατε απαντήσει αρνητικά, απλώς θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί σε αυτή την εισήγηση, να φαίνεται και εδώ. Μία δεύτερη ερώτηση. Αναφέρεται ότι σε περίπτωση ιδιοκτησίας πλέον των δύο ανακινήτων η αίτηση απορρίπτεται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να προβλέψετε κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις. Δηλαδή, αν ας πούμε το ακίνητο αυτό είναι ανήκει, ας το ένα ή τα δύο, ή για πόσο χρόνο, ή εν πάση περιπτώσει πού βρίσκεται αυτό το ακίνητο. Δηλαδή, αν είναι κάποιο χωράφι, ας πούμε, στο χωριό, ή τέλος πάντων ένα αστικό ακίνητο στην πόλη. Και μια τρίτη ερώτηση. Οι ποσότητες αναφέρεται στην ποσότητα παρεχομένων ειδών. Οι ποσότητες μετατρεπόμενες σε άλλο κλιματικό ποσό θα αντιστοιχούν σε δυνατότητα προμήθειας κλιμακωτά ανάλογα της οικογενειακής κατάστασης. Αυτό δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Ναι. Θα απαντήσετε. Βεβαίως. Κοιτάξτε, το πρώτο νομίζω το έγινε κατανοητό. Εμείς έτσι και αλλιώς, επειδή δεν έχει μπει σε επιλογή αυτή η δράση, όταν θα μπει θα τη θέσουμε υπόψη των δικαιούχων και θα τους ενημερώσουμε όλους, γιατί κυρίως οι άνθρωποι που έχουν το κατοπολείο, που έχουν το δικαίωμα στο κατοπολείο, αυτοί θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα αναζητήσουν την άλλη λύση. Επομένως, έτσι και αλλιώς κάθε μήνα θα τους έχουμε ως εξυπηρετούμενους, άρα ως εξυπηρετούμενοι, μόλις είναι έχουν το συσίδιο, θα ερωτηθούν. Σας λέω πάντως από μία εμπειρία που έχουμε, ότι δεν προτιμάνε το συσίδιο οι άνθρωποι που έχουν συγκροτημένη οικογένεια, γιατί αυτό τους βοηθάει καλύτερα στο να επιλέγουν αυτοί τι θα φάνε, πώς θα το φάνε. Παρά τα αυτά, θα είναι στη διάθεση των δικαιούχων και το συσίδιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το... Κοιτάξτε, είναι λίγο πολύπλοκο το ζήτημα των ακινήτων. Δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε εφορία, ούτε να είμαστε... Εμείς λέμε ακίνητο και εννοούμε σπίτι. Εάν αυτό είναι, δεν μιλάμε για αγροτεμάχια, μιλάμε για σπίτια που θα έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία. Εάν αυτό τώρα
στην πορεία αναδειχθεί ότι είναι υπερβολή που το ζητάμε ή μπορούμε να κάνουμε μια άλλη έκπτωση, θα το κάνουμε και θα το συζητήσουμε μαζί σας. Εκείνο το οποίο χρεωνόμαστε τώρα, από αυτή την πληθώρα των αιτήσεων και των ανθρώπων που ζητάνε αυτή τη βοήθεια, και επειδή ο Δήμος δεν είναι απεριόριστο δυνατοτήτων, πρέπει όμως να δώσει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Άρα μπήκανε κάποιοι όροι, εδώ είμαστε να τους ξαναδούμε, μην νομίζετε ότι αβασάνιστα βγαίνουν αυτά, αλλά έχει υπάρξει και έχουν παρατηρηθεί να έχουν και 4 και 5 και 6 ακίνητα, τα οποία όμως επειδή δεν είχαμε βάλει όριο, τους είχαμε μόνο το εισόδημα. Και σας λέω, εάν το νοικιάζει και δεν παίρνει με απόδειξη ενίκιο, ποιος θα το πει αυτό? Ποιος θα το διερευνήσει? Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να το διασφαλίσει. Θέλω αλλά... να πω ότι εμείς δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε ούτε την εφορία, ούτε βάζουμε κάποιους όρους, κάποιους κανόνες, και θα δούμε, η ζωή θα δείξει αν αυτό αποκρίνεται στην ανάγκη, η μία ανάγκη των δικαιώματων. Τώρα, σε ό,τι αφορά η κλιματική είναι η εξής. Μονομελής οικογένεια, ένας δηλαδή άνθρωπος, θα δικαιούνται 60 ευρώ το μήνα. Η τριμελής 8, η τριμελής 100, η τετραμελής 120 και η τετραμελής και άλλο 140 μηνιαίως. Αυτό, επειδή παρατηρήθηκε και εμφανίζεται να έχει μία τόση σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό, τις προηγούμενες αποφάσεις, σας λέω λοιπόν ότι πετύχαν με αυτό το διαγωνισμό πολύ καλύτερες τιμές, μεγαλύτερη έκπτωση και καλύτερες τιμές. Επομένως, τα 60 ευρώ ξεπερνούν τα 80 σε αντιστοιχεία των παραγών. Μην έχετε λοιπόν καμία αγωνία ότι έπεσε το ποσό. Το ποσό δεν έπεσε, έπεσε εδώ για να εμφανίζεται τι θα χρειαστούν στο σύνολο των 500 ανθρώπων το χρόνο και για να κάνουμε και τον προγραμματισμό μας. Αλλά τα ίδια που θα πάρουμε θα είναι τα ίδια που παίρναμε τον 80 και δεν έχουμε πετύχει καλύτερες τιμές. Κυρία Ιακωβάκη, μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, μία προεκκλησιαστική. Δηλαδή, έτσι όπως αναφέρεται σε δυνατότητα προμήθειας, η δυνατότητα προμήθειας αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει να κάνει μάλλον με το προηγούμενο εδάφιο, που λέει ότι οι ποσότητες των ειδών είναι ανάλογες με τη διαθεσιμότητα του κοινωνικού πατοπολίου. Επειδή γράφετε, θα δυστυχούσε δυνατότητα προμήθειας, ενώ έτσι, όπως μου εξηγήσατε τώρα, παραπέμπεται στο πινακάκι. Απλώς το λεκτικό ποσά που θα αντιστοιχούν σε δυνατότητα προμήθειας, αυτό δεν είναι κατανοητό για μένα. Σε ποιο λέτε, είναι σε ποιο σημείο? Στην πρώτη σελίδα, στην δεύτερο εδάφιο, υπό την ένδειξη ποσότητα παρεχομένων ειδών. Κοιτάξτε, αυτό το λέμε γιατί καμιά φορά παρατηρείται και το είδαμε αυτό στην πράξη. Να παίρνουν κάποια πράγματα οι άνθρωποι τα οποία θεωρούν ιδιαίτερως αναγκαία και κάποια στιγμή να υπολείπονται στα ράφια. Γιατί τα έχουν πάρει. Εμείς δεν μπορούμε αυτομάτως να κάνουμε τις παραγγελίες και να έρθουν την άλλη μέρα. Ούτε μπορούμε να κάνουμε όλη την παραγγελία μαζί, γιατί πρέπει να έχουμε μία αποθήκη με όλους που δεν γίνεται. Ομένως, υπάρχει και η ελαστικότητα που είναι αυτή, από την άλλη, οι δωρεές, οι χορηγίες, μπαίνουν πάλι μέσα και μπορεί να αυξηθεί και η ποικιλία των τροφίμων. Δηλαδή, εμείς έχουμε πάρει 45 ήδη, αλλά αυτά τα 45 μπορεί να γίνουν 50, γιατί τα υπόλοιπα, παρόλο που δίνουμε εμείς τα τροφίμων για ακόμη και για τις χορηγίες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν ο άλλος πηγαίνει έχει το ελεύθερο να πάρει και κάτι άλλο. Αυτό το άλλο καταγράφεται και δένεται μέσα στο λογισμικό του πατοπολίου και είναι ένα βιβλίο δίδος, το οποίο μπορεί να έχουν γιατί. Αλλά δεν μπορώ εγώ να το εγγράψω εδώ ότι το έχω, γιατί είναι μια χορηγία που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Τα υπόλοιπα όμως είναι υποχρεωμένη εφόσον τα έχω προμηθευτεί και έχει δεσμευτεί με σύμβαση συμφωνητικό προμηθευτής να τα φέρει.
Ωραία, μια ερώτηση κυρία από εκεί. Κυρία Νάνο, κυρία Νάνο, κύριε Καρό. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση για ένα ζήτημα που άπτεται της κοινωνικής πολιτικής και αφορά τη βοήθεια στο σπίτι. Δεν πρόλαβα να το βγάλω στην αρχή. Η ΕΤΑ πριν από κάποιο καιρό ζήτησε να δοθούν τα πλήρη στοιχεία όλων των ωφελούμενων από το πρόγραμμα. Δηλαδή και τα στοιχεία ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμα, αφημί και άμκα, επικαλούμενη κάποια στατιστική έρευνα. Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δημοσιοποίηση στοιχείων. Επίσης, την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης την έχουν οι εργαζόμενοι των προγραμμάτων αυτών και οι οποίοι διώκονται βάσει νόμου, αν δεν τα χειριστούν σωστά. Έχει σταλεί μια διευκρινιστική εγκύκλειος μετά από τις πιέσεις και των σωματείων των εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι, όπου πλέον από την ΕΤΑ που δίνει τη δυνατότητα να μην σταλούν στοιχεία ταυτοποίησης για όσους ωφελούμενους αρνηθούν ήδη να δώσουν άδεια και κάτι τέτοιο. Επίσης, το Πανελλήνιο Συντονιστικό των Σωματείων του Βοήθεια στο Σπίτι αποφάσισε στις 16 Τετάρτου να στείλουν οι εργαζόμενοι τις ζητούμενες λίστες χωρίς να περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης. Παρ' όλα αυτά, όμως, κάποιοι δήμαρχοι έχουν κινηθεί απειλητικά εναντίον των εργαζομένων που επιθυμούν να εφαρμόσουν τη σχετική απόφαση του σωματείου τους, απειλώντας τους και με εξώδικα. Ανάμεσά τους είναι και ο δήμαρχος της Καλλιθέας, στην οποία ανήκει το πρόγραμμα που έχουμε εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη, ο κ. Ασκούρνης. Και εμείς θέλω να ρωτήσω, αν έχουν μέχρι στιγμής παραδοθεί στοιχεία ταυτοποίησης των ωφελουμένων της Νέας Σμύρνης στην ΕΤΑ, και κυρίως ζητάμε να γίνει ξεκάθαρο στην κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Καλλιθέας ότι σαν Δήμος Νέας Σμύρνης όσον αφορά το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι δεν θα δώσουμε κανένα, δεν θα δημοσιοποιήσουμε κανένα από τα στοιχεία των δημοτών που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Και δεύτερον, να αποστείλουμε ένα έγγραφο στην ΕΤΑ με το οποίο θα διαμαρτυρόμαστε για το αίτημά της και να δηλώνουμε ότι αρνούμαστε να αποσταλούν στοιχεία τακτοποίησης δημοτών της Νέας Σμύρνης επόμενη και τις αποφάσεις των σωματείων των εργαζομένων στο πρόγραμμα. Ναι, καταρχήν δεν έχουμε στείλει κανένα στοιχείο, εμείς τουλάχιστον. Δεν έχω δει καμία υλιογραφία εσωτερική εννοώ του Δήμου Καλλιθέας προς το Δήμο Νέας Σμύρνης, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά εμένα ως αντιδήμαρχο. Εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι επίκειται μία νέα σύμβαση για να συμμετέχουμε και στο ποσό που μας αναλογεί για τη συνέχιση του προγράμματος μέχρι το Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση και πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς λειτουργούς, σε επίπεδο τουλάχιστον Νέας Σμύρνης, ουδείς τους έχει ποτέ απειλήσει ή τους έχει εγκαλέσει σε πράξεις που είναι πέραν και έξω από τη διοντολογία της επιστήμης τους. Επομένως, εάν εκείνοι δεν θέλουν να τα δώσουν, καλώς κάνουν και δεν τα δίνουν. Κανένας δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να τα δώσουν. Αν σκεφτείτε ότι και εσείς ακόμα που έχετε πολλές φορές εδώ μέσα αμφισβητήσει, θα το πω καλοπροαίρετα όμως, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, σας διαδεδόνται ούτε προς την μη κυβερνητική οργάνωση δίνονται τα στοιχεία των φακέλων των δικαιούχων. Διότι όλοι αυτοί, όχι μόνο στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, για όλη την κοινωνική υπηρεσία υπάρχουν οι φάκελοι πάνω, πάρα πολλοί φάκελοι, όχι μόνο αυτοί που είναι ως δικαιούχοι, και όσοι έχουν περάσει και έχουν ζητήσει, είναι στα απολύτως αφόρητα. Και αν θυμάστε, όταν πήγαινα στην Πάρεδο για έγκριση για τις δωροεπιταγές που παίρνανε, αυτά φέρνανε και συνοδεύανε, γιατί έτσι εφετούσε η Πάρεδρος, συνόδευαν το ένταλμα, αλλά γύριζαν πίσω και μπαίνανε στο αρχείο του απολύτου του κυρίου Δημάρχου. Δεν μπορεί κανείς να παραβιάσει καμία ιδεολογία επιστημονική έτσι όπως την εφαρμόζουν και καλά κάνουν, εγώ λέω. Έτσι πρέπει να γίνεται και δεν μας αφορά τι ζητάει η όποια προϊσταμένη αρχή. Εμείς θα αντισταθούμε γιατί αυτό είναι το υποχρέωσή μας. Τι να μας πούνε τώρα. Θα λυγίσουμε και θα πάμε πίσω γιατί κάποιος θέλει να μας υποδείξει ένα πράγμα που παραβιάζει την ιδεολογία της επιστημονικότητας του υπεύθυνου του προγράμματος. Δεν γίνεται. Ωραία.
κύριε Σκούπα. Μια ερώτηση, να κάνω μόνο στην κυρία Γιακουμπάκη. Εντάξει, κύριε Γιακουμπάκη. Κυρία Δημήμαρχε, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα τα οποία γνωρίζετε καλά εσείς και με τον προϋπολογισμό που έχετε κάνει για τις δράσεις αυτές της κοινωνικής πολιτικής, εκτιμάτε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα μπορέσετε να ικανοποιήσετε τις αιτήσεις όλων των ανθρώπων που θα ενδιαφερθούν και για το κοινωνικό πατοπολείο αλλά και για τα συσίτια που ενδεχομένως σε λίγο καιρό λειτουργήσουν. Απλώς προχωρείτε αν έχετε κάποια εκτίμηση γενική. Σας είπα και προηγούμενα ότι θα ήθελα να μην είναι παραπάνω. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω. Εγώ μπορώ να τα αποκριθώ με βάση αυτές τις προμήθειες και τα ποδήλια που έχουμε βάλει για αυτό τον ερχό που έχουμε σήμερα με μία πρόκληση να καλύψουμε και άλλα 100 άτομα από τις χορηγίες που ενσωματώνονται μέσα σε αυτές τις προμήθειες. Αν υπάρξει ανάγκη, θα έρθουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα το αποφασίσουμε μαζί αν θα δεχτούμε ή θα τα δεχτούμε και πώς θα τους υπηρετήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να μου λέτε τι θα ξημερώσει το 2014 και το σήμερα και για όλο τον χρόνο. Αν όμως αύριο έχω εδώ 100 κάθε μήνα ανέμους. Εντάξει, συμφωνώ. Παρακαλώ. Ναι, κοιτάξτε, αυτό η πρώτη σκέψη και μπορεί να το πει και ο κύριος Δήμαρχος είναι το χώρο που υποσχολεί. Δεν θα τρώνε οι άνθρωποι εκεί, θα το παρασκευάζονται. Θα παρασκευάζεται και θα το φέρνουν σε συσκευασία για το σπίτι. Όπως γίνεται δηλαδή και στην Μητρόπολη κλπ. Εδώ τουλάχιστον. Αυτή θα είναι η διαδικασία που θα κλείσει η διακονομή. Εντάξει, αλλά κύριε Βασίλη, παρακολουθήστε. Σύντομα θα τελειώσουμε. Ναι, ήθελα να δείτε μία ρωάση όπως ενίσχυση αυτών που τόσο αναλυτικά μας εξέτεσε. Ποια θα είναι, επειδή έχω μια δράση με τον εθελοντισμό που προτείνεται στο Πρωτέκτα, που αρκετοί από αυτούς είναι και βοηθούν στην κοινωνική πολιτική, και τώρα με ρωτούν τι μπορούμε να κάνουμε σαν δράση μέσα σε αυτές το πολιτικό, την πολιτική δράση της κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή στο Παρμαχείο, στο Παρμαχείο κλπ. Το θέτω σαν, σαν ερώτηση, γιατί έτσι καταρτίζω έτσι ένα πρόγραμμα διάθεσης, μελέτηση ή βάση εκτός ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ένα θέμα. Για να μην χάσουμε από τους ανθρώπους, είναι 28-30 άτομα με τα οποία είχαμε μια πρώτη συζήτηση εδώ σε αυτό το χώρο και σε δήλωσαν επιθυμία πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Μην τους χάσουμε από τους ανθρώπους που έχουν κάνει διαβίου μάθηση, ας πούμε, 100 ώρες συγκεκριμένη εκπαίδευση. Το δεύτερο θέμα είναι ότι οι ποσότητες που έφυγε ένας να πάρει από τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη θα είναι ελεγχόμενε σε κάποιο είδο, δηλαδή γιατί από ό,τι συζητήσαμε και λοιπά, ένα έρχεται και παίρνει ξέρω εγώ αλάτι συνέχεια ή θέλει να πάρει αλάτι για να καλύψει ή να πάρει λάδι. Υπάρχει κάποια ρυθμιστική βαλβίδα, α πούμε, το τι πρέπει να παίρνει, έτσι ώστε να μην ψάχνουν τα ράφια οι ποσότητε απίστευτο να αναγκαίε και για του υπόλοιπου. Ευχαριστούμε πολύ, Ιερά. Κλείσουμε με τον κύριο Τον δημότη και μη κάτοικο. Είμαι δημότης, αλλά δεν κάτοικο εδώ. Έρχομαι όμως και ζητάω να πάρω φαγητό. Λοιπόν. Και προτείνω, αν το εσείς το εγκρίνετε, να, εκεί να προσθεθεί δημότης και κάτοικη σωρευτικά. Ναι. Να συμπεριλαμβάνει και τους δύο. Τους δύο περιπτώσεις. Μπορεί να κατοικεί στα τριλίσια. Να
να το πω, να τεθεί δημότης και κάτοικη σωρευτικά. Στην αποκλειστική κρίση των αλλοδαπών. Το ξέρουν που μένουν στην πόλη μας. Διότι αυτοί έχουν 10 από 10 άτομα ο καθένας, που είπατε προηγουμένως, μακάρι να μην πάμε παραπάνω από 490. Έχουν από 10 άτομα ο καθένας στην οικογένειά τους, διότι όπως είναι γνωστό, θα πρέπει ανεξάρτητα των μελών της οικογένειας. Δεν θα παίρνει μόνο μια μερίδα, θα παίρνει 10, θα παίρνει 10. Μαύρη εργασία. Οπότε θα είναι εις βάρος, των συνδημοτών. Τα υπόλοιπα, αν είναι 10-10 μήνες, οι 9 δεν είναι κανένας μήνες. Και η δήλωση αυτή δεν είναι ειλικρινή. Και το ενός που κάνει. Κάνει μια δήλωση, κάνει μια δήλωση και συνεχεία πάει το άλλο και κάνει μια δήλωση. Οπότε έρχεται σε εμάς, χωρίς το πληθυσμό, έχουμε καμία σύνδεση, καμία ευθύνη, το παρουσιάζει και λέει εγώ, δεν είναι σε εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Έλα Παναγιώτη, πρέπει να σας πω το εξής. Τα 6.000 αφορούν και αυτό. Η οικογένεια ή το άτομο. Το άτομο. Όχι, η οικογένεια. Έλα κύριε. Πώς αυξάνεται. Θα αναγκάζουμε το δυνατό σε μια διευκρίνηση. Να κύριε Ρετόνη, το παρακαλώ. Λοιπόν, απαντώντας, γιατί επειδή ακριβώς ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής και η κυρία Γιακουβάκη κάνει μια σοβαρή δουλειά στο κείμενο εδώ, την οποία έχουμε βοηθήσει και εμείς με τις θετικές μας, αν θέλετε, προτάσεις ή με τις θετικές μας ψήφους σε θέματα τα οποία την αφορούν. Να γνωρίζει πολύ καλά ότι η περασμένη τρίτη που μας κάλεσε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό ήταν αντικειμενική αδυναμία που δεν μπορέσαμε κάποιος από την παράταξή μας να εκπροσωπηθεί και να ακούσει τα όσα θετικά και να προσθέσει τις δικές του απόψεις στην εισήγησή σας. Πλην όμως πραγματικά νομίζουμε πως είμαστε στη διάθεσή σας και εσείς στη δική μας προκειμένου να ταραχούν απόψεις. Όμως θέλω να επισημάνω και ένα πολιτικό στοιχείο πέρα από αυτό το κείμενο, το οποίο φάνηκε και μέσα από την εισήγηση της κυρίας Γιακουβάκη. Είπε και η ίδια και έτσι είναι και είναι πλέον κοινός στόχος ότι τα ζητήματα και εξελίξεις οι αμυντικές της ζωής μέσα από τις αμυντικές πολιτικές ξεπερνούν τις διαθέσεις μας. Δηλαδή οι 100 είναι 500, οι 500 είναι 1000, μέχρι να φύγω εμείς τον άλλο Ιούνιο που είναι να γίνει και 2.000 και ούτω καθεξής δηλαδή, γιατί πραγματικά βλέπετε όλοι και ζούμε και χωρίς να το με συμμεριάζουμε πολιτικά το θέμα, οι αρνητικές εξελίξεις, άλλοι γεννιούνται, άνθρωποι που είχαν εισόδημα το χάνουν το εισόδημά τους, διαθεσιμότητες γίνονται, απολύσεις γίνονται, όλα αυτά τα ζητήματα. Ως εκ τούτου λοιπόν, πέρα από την διάθεση στην δική μας, και αυτό το λέω σε πιο έμπειρους ακόμα εδώ μέσα συναδέλφους που έχουν αγωνιστεί, πρέπει να αποκτήσουμε και τη διεκδικητική πλευρά του Δήμου. Δηλαδή τη διεκδίκηση. Αυτό είναι κεντρικό ζήτημα που πηγάζει αυτή η συγκεκριμένη πολιτική. Και εμείς πρέπει να συσπηρώσουμε τον κόσμο να κατανοήσει ότι πέρα από τις δικές μας πλάτες, πώς εκεί φτάνουν και το, η κεντρική εξουσία τα ρίχνει όλα ως σχηματοδράφτη στην τοπική διοίκηση, στην αυτοδιοίκηση, ότι μπορεί να κάνει του Ζησίδιου, του Τζουλάκη, του Παγούκα, του Γκέτου Παγατουρίδη και ούτω καθεξής για να κόβονται οι εκρήξεις και τα λοιπά και οι κοινωνικές αναστατώσεις. Ότι κάποια στιγμή θα ξεπεραστούν αυτά και θα έχουμε προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα πρέπει να καταδεικνύουμε και να δείχνει η κυρία Γιακουβάκη μέσα από την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής και τις αιτίες που γίνουν τα προβλήματα και δεν θα μπορούν κάποια στιγμή ενδεχόμενα να αντιμετωπιστούν. Στα πλαίσια αυτά, φαντάζομαι πως οι αναφορές σε άνεργους καλύπτουν και τους απολυμμένους ή αυτούς που δεν πληρώνονται ή αυτούς που δουλεύουν και δεν πληρώνονται.
και εν πάση περιπτώσει είναι πολλές τέτοιες εκπαθείς ομάδες συμπολιτών μας που θα μπορέσουν μάλλον οι πάγοντες σε αυτή τη γενική αναφορά άνετοι, εγώ θα έλεγα και απλήρωτοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι με διαθεσιμότητα ή απολυμμένοι εργαζόμενοι. Όλοι αυτές οι ομάδες οι οποίες συνεχώς θα αυξάνονται και θα πολλαπλασιάζονται πρέπει πραγματικά να πήγουν τις ιδιαίτερες προσοχές. Είναι δίκαιος ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα κοινωνικά κριτήρια. Μπορεί να γίνει ακόμα πιο πλουτισμένος και πιο δίκαιος. Και εμείς, σαν κομμουνιστές εδώ σύμβουλοι, σαν χώρος πολιτικός, σαν οργάνωση στην κοινωνία, θα συμβάλλουμε σε κάθε τι θετικό προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, αλλά και να καταληφθούν οι αιτίες που τα προκαλούν, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ανατραπούν για να σταματήσει αυτή τη λαϊκή λέλαπη. Ευχαριστούμε κύριε Ροντό. Περνάμε σε ψηφοφορία. Το θέμα πολύ μου το κλείσετε. Είστε κι εσείς εδώ. Δεν είναι τέτοια φορά. Τι σκάφτε. Γιατί είχαμε κλείσει την εκλογή των συμμετητές. Με συγχωρείτε, δεν το καταλάβω. Έλα. Κλείνουμε σαν κύριο. Παρακαλώ. Σαφώς και δεν έχουμε αντίρρηση σε τέτοιου είδους δράσεις και σαφώς υποστηρίζουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία του Δήμου, από όπου και αν και όχι μόνο του Δήμου, όλων των οργανωμένων συλλογικοτήτων, από όπου και αν προέρχονται. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να δείτε και θα ήθελα και σαν Δημοτική Σύμβουλη να σταθούμε σε δύο σημεία από αυτά που γράφετε εδώ μέσα. Ήδη αναδείχθηκαν από τις ερωτήσεις μας. Πρώτον, όσον αφορά τα ακίνητα, την κατηγορία των ακίνητων, να το ξαναδείτε, διότι όπως ξέρετε, ακίνητα δύο που λέτε μπορεί να είναι. Να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα ακίνητα αυτά όχι μόνο δεν αποδίδουν, αλλά αντιθέτως χρεώνουν το κάτοχό τους. Και μέσα στα δύο ακίνητα, σκεφτείτε ότι μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν και ένα ακίνητο από τον πατέρα του σε κάποιο χωριό. Και αυτό λοιπόν υποσχεθήκατε, αν κατάλαβα καλά, ότι θα το έχετε ανοιχτό πάντα έτσι ώστε να το διορθώσετε. Δεύτερο, είναι γεγονός κύριοι ότι εάν σήμερα μιλάμε για κοινωνική πολιτική με τη δυσάρεστη αυτή κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία, είμαστε δύο φορές υποχρεωμένοι να είναι στοχευμένες οι δράσεις μας όσον αφορά την κοινωνική πολιτική. Μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο και δεδομένου ότι εκείνο που επί της ουσίας καλούμεθα σαν συλλογικότητες είναι να μοιράσουμε τη φτώχεια του ελληνικού λαού, όχι το περίσσευμα, για το περίσσευμα και άδικα να το μοιράσουμε κάποιες φορές, είναι περίσσευμα. Εδώ πάμε να μοιράσουμε τη φτώχεια, άρα θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν δικαιότερο. Για να έρθω και να καταλήξω στην πρόταση που έκανε και σε ερωτήσεις που έκανε ο κύριος Δημάκης. Όσον αφορά και το είπε κιόλας ότι όταν βάζουμε κριτήριο οικονομικό όσον αφορά δηλαδή το εισόδημα, εισοδηματικό κριτήριο, αυτό πάρα πολλές φορές καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι εις βάρος κάποιων ανθρώπων και υπέρ κάποιων άλλων οι οποίοι έχουν αδύνατη εργασία και καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά για ποιους μιλάω κατά κύριο λόγο. Το ξέρετε, το σίγουρο. Ίσως λοιπόν γι' αυτό θα έπρεπε να μπει ένας όρος, κυρία Αντιδήμαρχε, στους δικαιούχους, όσον αφορά τους δικαιούχους, το είπε ο κύριος Δημάκης, που να περιλαμβάνει σαν πρώτη προτεραιότητα, εάν ποτέ φτάσουμε σε εκείνη την περίπτωση που θα αναγκαστούμε να βάλουμε προτεραιότητες γιατί δεν θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους ανθρώπους που θα ζητήσουν βοήθεια. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει όρος δημότης και κάτοικος, όπως θα έπρεπε να υπάρχει κατά την άποψη τη δική μου σε όλες τις παροχές του Δήμου. Δεν ξέρω αν σας έδωσα να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ, αλλά κάπως πρέπει να διασφαλιστεί και το εισοδηματικό κριτήριο αλλά και εκείνο με τα ακίνητα. Ακριβώς επειδή έτσι θα είμαστε δικαιότεροι όταν πρόκειται να μοιράσουμε τη φτώχεια μας γιατί περί αυτού πρόκειται. Εντάξει, κύριε Πρωθυπουργέ. Με για τις αποθετήσεις των συναδελφών και έχουν εκπλήσει το θέμα, δεν υπάρχουν συζητήσεις. Από το θέμα λοιπόν 15 περνάει ο να πάω στο θέμα 16. Εδώ έχω μια κυρία Δήμαρχη, έχω μια εκπλήρωση. Για την επιτροπή που έχουμε για τον Προεδρικού Διατάγματος 28-80, μέχρι τώρα ορίζαμε έναν Δημοτικό Σύμβουλο Αυτονομίας της Περιφέρειας, τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κλήρωση. Υπάρχει λοιπόν μια κλήρωση που θα εκλέξουμε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή. Από όλο τον Δημοτικό Σύμβουλο.
Ο μικρότερος κύριε Τσιάρτη, ελεύθερο να καθίσετε, εδώ, να μόσο να κάνω μια διευθύνση. Είναι ένα σαμαρίνα, σε600. Λοιπόν,
Αυτό πρέπει να γίνει μια όχι επανάληψη. Διόρθωση. Έχει περάσει σε ΦΕΠ, πρέπει να στείλουμε πάλι στην περιφέρεια. Έχει το καινούργιο ΦΕΠ. Αντί για 1.600 είναι 1.600. Είναι η απόφαση του Συμβουλίου. Σήμερα έχω το λόγο τώρα και τώρα λοιπόν, επειδή φρήξασα πούμε χρόνια πολλά και κατάσταση, θέλει να κάνει μια τελευταία ερώτηση ο κ. Σκούπα και θέλει να το δουλειάρει. Βαγγέλη, σε αφορά, Βαγγέλη μου. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, όσον αφορά το ίδιο το θέμα, δεν το είχαν ψηφίσει τότε, δεν ψηφίζουν για μια όχι επανάληψη, δεν γίνεται θέμα για μας. Κύριε Κατσακουριά, πληροφορούμε ότι προσλάβατε καλλιτεχνικό διευθυντή πριν λίγο καιρό και συγκεκριμένα τον κύριο Τόνιο, τον κύριο Πασχάλη Τόνιο, με αμοιβή 15.000 ευρώ για 3 μήνες. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πρώτον, αληθεύει, είναι γεγονός γιατί δεν το είδα στο διάρκεια, αυτός πάτησε σήμερα το πρωί, δεν το είδα. Εάν αληθεύει, θέλω πρώτα και μετά επιτρέψτε μου να πω και το πρώτο. Αν σας πω αν αληθεύει, όχι, θα κάνω την ερώτηση. Αν μου πείτε ότι δεν αληθεύει, ασφαλώς δεν υπάρχει ερώτηση. Δεν αληθεύει. Δεν αληθεύει. Εντάξει. Δεν υπάρχει ερώτηση. Τελειώσαμε. Καλή σε όλους σας. Καλή ανάσταση. Οπότε είναι το θέμα που θα ψηφίσετε εγώ. Σύμφωνα με την πόλη, δεν είχα ψηφίσει εγώ την απόφαση. Πώς θα ψηφίσετε. Σύμφωνα με την πόλη, δεν είχα ψηφίσει εγώ την απόφαση. Πώς θα ψηφίσετε. Σύμφωνα με την πόλη, δεν είχα ψηφίσει εγώ την απόφαση. Πώς θα ψηφίσετε. Σύμφωνα με την πόλη, δεν είχα ψηφίσει εγώ την απόφαση. Πώς θα ψηφίσετε. Σύμφωνα με την πόλη, δεν είχα ψηφίσει εγώ την απόφαση. Πώς θα ψηφίσετε. Σύμφωνα με την πόλη, δεν είχα ψηφίσει εγώ την απόφαση. Πώς θα ψηφίσετε. Σύμφωνα με την πόλη, δεν είχα ψηφίσει εγώ την απόφαση. Πώς θα ψηφίσετε. Σύμφωνα με την πόλη, δεν είχα ψηφίσει εγώ την απόφαση. Πώς θα